Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 31 του Γενάρη, έφυγε ο Γενάρης, παιδιά. Άντε. Πάει, τον φάγαμε. Ναι, και δεν το λέω έτσι μόνο γιατί φάγαμε το Γενάρη, να πούμε ότι φάγαμε το Γενάρη. Ναι. Γιατί όσο πλησιάζουμε προς την Άνοιξη, ναι, τόσο υποχωρεί η απειλή και για τους κορονοϊούς και για, για τη γρήπη και για όλα. Τώρα τι θέλεις να σου πω. Θέλεις να σου πω ότι αυτό που λες, το λες για να, να δώσεις αισιοδοξία σε όσους, ναι, μας βλέπουν. Ναι. Γιατί, ναι, τα γιατί στοιχεία... επικρατεί πανικός, ναι, παιδί μου. Μα πώς να μην επικρατεί πανικός όταν συνεδριάζει για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καλά. Και μάλιστα δεν λέει Παγκόσμιος Συναγερμός. Ναι. Λέει κάτι πολύ βαθύτερο και πιο ανησυχητικό. Τι λέει? Παγκόσμια απειλή. Ναι. Ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ναι. Εξαπλώνεται ραγδαία. Ναι. Ανησυχία για τις χώρες που δεν έχουν δυνατό σύστημα υγείας. Ναι. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Έχουμε τον κορονοϊό, έχουμε τη γρήπη, κλείνουν τα σχολεία. Εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε, να το πούμε αυτό πρωτού συνεχίσουμε. Ναι. Γιατί με απόφαση των Δήμων θα κλείνουν στην σχολεία και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε θα βλέπετε από κάτω στο κρόλ ποια σχολεία θα παραμείνουν, ναι, κλειστά. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε λόγω της γρήπης. Νηπιαγωγείο στο Μαρκόπουλο, στην Κοζάνη, στην Άνδρο, στα Ιωάννινα, στο Πέραμα, στα Γιάννενα, στα Γρεβενά. Στο Κυρκής, μέχρι και εδώ στη Ρωσιά θα κλείσει το νηπιαγωγείο. Εδώ, παιδιά, έχουμε τεράστιο ζήτημα. Και είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία είναι στο σπίτι και δεν πηγαίνουν, αλλά και οι δάσκαλοι και οι, ναι, καθηγητές έχουν πρόβλημα. Ναι. Και οι δάσκαλοι. Μου λέγες πριν, μου λες, έχεις λυσάξει με τη γρήπη. Μα η γρήπη είναι εδώ. Η γρήπη είναι εδώ και φέτος είναι εξαιρετικά επιθετική από ό,τι φαίνεται και έχουν αποδεκατιστεί τα σχολεία. Ο κορονοϊός, είχαμε χθες στο συνεργασμό, θα το δούμε σε ένα λεπτό, με την Αναστασία την Αργυριάδου. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος δεν έχει νοσήσει. 63 ετών. Και ας δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία όταν και αν θα έρθει. Κοίτα, στη χώρα μας. Θα έρθει στη χώρα μας. Είναι προφανές ότι θα έρθει. Μας το είπε και χθες φιλοξενήσαμε και τον λοιμοξιολόγο, τους ειδικούς δηλαδή, ναι, ναι, έτσι, που, ναι, φιλοξενούμε στην εκπομπή. Δεν το παίζουμε έξυπνοι εμείς, δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Οι ειδικοί τα ξέρουν όλα και αυτοί οι οποίοι είναι επιστήμονες. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει και εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι να θωρακιστούμε και να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, ωραία, μαζί σου. Δίκιο έχεις. Όμως, ένα, ας βοηθήσει και το Υπουργείο Παιδείας να δώσει οδηγίες. Έκανε μια παρέμβαση για τις απουσίες. Ναι. 5 μέρες, ναι, 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 μπρος πίσω Σαββατοκύριακο. Μείνετε είναι 9 σπίτι, μέρες αυτές. Μείνετε σπίτι και είναι δικαιολογημένες, δεν υπάρχουν απουσίες. Μάλιστα. Ένα. Δύο, ας βοηθήσουν λίγο επίσης το Υπουργείο Παιδείας όταν η τάξη είναι αποδεκατισμένη να κρατάει λίγο την ύλη. Έτσι ώστε να μην, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις, ναι, να μην έχουν αγωνία τα παιδιά ότι θα χάσουν την ύλη και μετά δεν θα προλάβουν τους συμμαθητές τους. Και οι μαθητές και οι γονείς. Επίσης, να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ελαστικοί, ευέλικτοι οι γονείς. Να τα κρατάμε τα παιδιά στο σπίτι, να μην τα στέλνουμε αδιάθετα στο σχολείο για να προστατεύσουμε, ναι, τα υπόλοιπα, δηλαδή, παιδιά. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο δεν επειδή είναι εργαζόμενοι. Εντάξει. Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις. Είναι προτιμότερο να το αφήσετε σε ένα φιλικό περιβάλλον, σε κάποιους συγγενείς ή φίλους, παρά να στείλετε το παιδί στο σχολείο. Έτσι. Είναι επικίνδυνο και για το παιδί και για τα υπόλοιπα, για τους συμμαθητές, για τα υπόλοιπα παιδάκια. Και μην ακούτε τρέλες. Μην ακούτε τρέλες. Διάβασα κάπου, λέει, παιδιά, για να προστατευτούμε, να πίνουμε αντισηπτικό. Είμαστε μουρλοί. Να πίνουμε αντισηπτικό. Είμαστε μουρλοί. Πάει εντάξει, το fake news. Ξυφούνι. Το είπαμε. Fake news. Ξυφούνι. Ξυφούνι, σου λέω. Γι' αυτό ας είμαστε ψύχρεμοι, ας ακούμε τους ειδικούς, ας τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και, εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι. Αν ανακατεύουμε σε χώρους μαζικής προσέλευσης, ας πάρουμε μια μάσκα. Ναι, δεν ας πάρουμε είναι, μια μάσκα, δηλαδή, παιδιά. Δεν έχουμε αν πάμε στο μετρό, ξέρω εγώ. Πάμε... Αυτή την κουλτούρα δεν την έχουμε, τις μάσκες. Ωραία. Εγώ προχθές μπήκα στο μετρό. Υποτίθεται υπάρχει αυτή η ανησυχία για τη γρήπη. Ναι. Δεν είδα. Υπήρχε συνωστισμός στα βαγόνια. Ναι. Δεν είδα έναν άνθρωπο. Έναν. Ωραία. Να φοράει μάσκα. Αν και να... εγώ φυσικά, έτσι. Αν πας στο μετρό, έχετε στην τσέπη σου τη μασκούλα σου, βόλεσαι τη μέσα στο βαγόνι και όταν βγεις έξω και πας στο γραφείο σου, τη βγάζεις, πλένεις και τα χεράκια σου και εν πάση περιπτώσει έχεις. Εγώ σου είπα ότι σήμερα το πρωί έπρεπε να βγούμε με μάσκα για να στείλουμε το μήνυμα. Δεν ήθελες, δεν είχαμε βασικά. Γιατί έχουμε και ελλείψεις. Τη Δευτέρα. Πέρα από τα μυφλού, έχουμε και σε μάσκες. Και επίσης, προσοχή σε αυτούς που πάνε να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Οι μάσκες είναι φθηνές, παιδιά. Ναι. Είδατε στην Κίνα τι γίνεται. Τους έχουν πλακώσει τα πρόστιμα γιατί τις πουλούσαν 15 φορές επάνω. Ναι. Οι μάσκες είναι φτηνές. Δεν είναι κάτι ακριβώς. Συνεπώς, δεν είναι δύσκολο να έχουμε ακόμη μία και στη σε αυτό μας. Πάνε να οικονομήσουν ορισμένοι. Βέβαια. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδου να δούμε τι έγινε
με αυτόν τον μίνι συναγερμό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ με τον 63χρονο που ελέγχθηκε ως ύποπτο κρούσμα Αναστασία, τέλος καλό, όλα καλά. Λήξη συναγερμού. Λήξη συναγερμού εδώ στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα πριν από 14 ημέρες, είχε ήπια συμπτώματα, είχε βήχα, λίγο πυρετό. Ήρθε μόνος του στο νοσοκομείο, αμέσως σήμανε συναγερμός, έγιναν όλες εξετάσεις. Νοσηλεύτηκε από χθες το μεσημέρι στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, ένα από τους δύο θαλάμους που υπάρχουν στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Άμεσα έφτασαν τα δείγματά του στον Ινστιτούτο Πασ. Έγινε λοιπόν ο μικροβιολογικός έλεγχος και χθες αργά το βράδυ διαπιστώθηκε ότι ήταν αρνητικά, δεν πάσχει από κοροναϊό. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ο άνδρας συνεχίζει να νοσηλεύεται εδώ στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ μέχρι να νιώσει και να γίνει εντελώς καλά. Αναστασία, μισό να πούμε λεπτό. Ότι ήρθε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ γιατί είναι ένα από τα. Ναι, τώρα μου. Πες, είναι ένα από τα νοσοκομεία στα οποία. Νοσοκομείο αναφοράς. Νοσοκομείο αναφοράς. Είναι κέντρο αναφοράς, αναφοράς. Πρέπει να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε όλο το πρωτόκολλο. Ενεργοποιήθηκε όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας και καλώς έγινε έτσι. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι καθαρός. Το Παστέρ λέει: παιδιά, ο άνθρωπος δεν νοσεί από κορονοϊό. Λήξη συναγερμού, πάντως. Ήταν και ένα τεστ για το σύστημα αν λειτουργεί, σε πόσο χρόνο λειτουργεί το πρωτόκολλο, πώς διαχειρίζονται το περιστατικό, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε περίπου, πώς το λέγαμε παλιά στο στρατό, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Βαχοδημιζόπουλε, κάπα σίγμα. Κάπα σίγμα. Ναι. Τι είναι? Κανονικές συνθήκες. Κατάλαβες. Μ' αρέσει αυτό, θα το χρησιμοποιώ και είναι άλλα το πράγματα. Τέταρτο τεστ, ωραία. Γιατί έγιναν. Είναι το τέταρτο τεστ, θα λέγαμε. Διότι έχουν ελεγχθεί άλλα τρία άτομα στην Αθήνα. Βάλε μια δύο στο νοσοκομείο Σωτηρία και μια Κινέζα. Γιατί θα γυρίσουμε σε σένα, μείνε μαζί μας. Πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη, η οποία βρίσκεται στο Ινστιτούτο Παστέρ, να μας πει ακριβώς για το αν πηγαίνουν εκεί και πόσα δείγματα έχουν πάει και, πόσα έχουν ελεγχθεί. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Μέχρι στιγμής έχουν πάει 319 δείγματα, εκ των οποίων τα 162, από τα 162, τα 142 είναι τύπου Α της γρίπης και 17 τύπου Β. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι επειδή έχει πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει κηρυχθεί παγκόσμιος συναγερμός, οφείλουμε να δούμε τις επόμενες μέρες εάν θα αλλάξουν και τα μέτρα ασφαλείας και στο αεροδρόμιο, στο οποίο είχαμε αναφερθεί αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Καθότι μέχρι στιγμής, ναι, μεν είχε ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, όμως θέλουμε να δούμε αν τελικά θα τεθούν σε εφαρμογή οι θερμοκάμερες. Υπάρχει επίσης ένας χώρος καραντίνας μέσα στο αεροδρόμιο, το οποίο σε περίπτωση που κάποιος αισθανθεί ότι δεν αισθάνεται καλά, θα μεταφερθεί εκεί για ένα 24ωρο μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε και το Ινστιτούτο Πασέρ τι θα ανακοινώσει για το θέμα, όμως πρέπει να σας πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε 213 επιβεβαιωμένους νεκρούς από τον κορονοϊό και υπήρξαν επίσης δύο κρούσματα στην Ιταλία, τα οποία ανακοίνωσε, στη Ρώμη για την ακρίβεια, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες. Οπότε μας λες ότι στο Ινστιτούτο Παστέρ 319 δείγματα, 142 ήταν τύπου Α γρίπη, 17 τύπου Β, τα υπόλοιπα δεν αφορούσαν στον ιό της γρίπης, ενώ εκεί στέλνονται και τα ύποπτα κρούσματα για τον κορονοϊό. Να προσθέσω ότι στο νοσοκομείο Αττικών και στο Σωτηρία τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν τρία ύποπτα κρούσματα, στα οποία όμως. Νοσοκομεία αναφοράς, έτσι ακριβώς, Άκη. Υπήρξαν τρία ύποπτα κρούσματα. Ήταν δύο Έλληνες για την ακρίβεια και ένας Κινέζος πολίτης. Όμως τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Δεν έπαθαν από κορονοϊό. Λοιπόν. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελευθερία τη Σπυράκη. Για ό,τι νεότερο θα σε ξαναβρούμε, Ελευθερία μας. Διότι προφανώς το μυαλό μας είναι και εκεί. Εκτός από τα εθνικά θέματα, είναι και εκεί. Διότι είναι εύλογη η ανησυχία. Τώρα. Πάμε ξανά στην Αναστασία, γιατί χθες είχαμε. Χθες είχαμε μεγάλο συναντητήριο. Άκη μου, πριν αλλάξουμε θέμα, να προσθέσω ότι επειδή ανέφερες πριν και τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά αρκετά σχολεία, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυτό για να ενημερωθούν και οι γονείς. Στην παιδαγωγία και όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση των Δημάρχων. Και στο Κορδελιό. Συγκεκριμένου Δήμου που σα ανέφερα. Και στο Κορδελιό. Τα δημοτικά. Όχι, μόνο στο Κορδελιό. Διαβάζω εδώ
με τη ζωή, το γυμνάσιο θα είναι κλειστό. Ισχύει. Και το γυμνάσιο στο Κορδελιό. Μάλιστα. Επίσης στο Δήμο Θερμαϊκού είπαμε, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης εκεί είναι αρκετές μέρες κλειστά τα σχολεία. Όπως, εντάξει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει και οι γονείς να επικοινωνούν με τους... δεν ξέρω τώρα με το Δήμο πρέπει να επικοινωνούν με τα Δήμο, σχολεία. Με τη διεύθυνση του σχολείου, αλλά με το Δήμο κυρίως. Ο Δήμος είναι αρμόδιος πάντως. Βεβαίως, πάντως εδώ παιδιά είναι πάρα πολλά τα σχολεία τα οποία θα μείνουν κλειστά. Ναι. Εδώ παιδιά, εάν δείτε τη σελίδα που έχει ετοιμάσει η αρχισυντάκτριά μας, η Γεωργία Ειρηνάδου, με τα σχολεία που είναι κλειστά, περνάνε από κάτω. Άρα λοιπόν μπορείτε να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά είναι τα σχολεία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ, συγγνώμη κύριε Βανιά μου. Όλα αυτά είναι τα σχολεία που ήταν κλειστά σήμερα. Εξαιτίας της γρίπης. Όλα αυτά. Λοιπόν, και τα βλέπετε λοιπόν από κάτω. Και τα βλέπετε εδώ. Και εάν είναι και επιπλέον, θα ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά. Πάμε να δούμε, να μας πει η Αναστασία για το συλλαλητήριο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλη συγκέντρωση. Ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Ο λαός μίλησε, θα λέγαμε. Πάνω από 10-15.000 κόσμου συγκεντρώθηκε στην Γαμάρα. Διαμαρτυρήθηκε για όλα αυτά που συμβαίνουν με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πραγματοποίησαν και ειρηνική πορεία στο κέντρο της πόλης. Κινήθηκαν στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους και επέστρεψαν στην Γαμάρα. Έδωσαν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο, έτσι να κερδίζει τις νίκες. Και αυτό το μήνυμα, το ειρηνικό μήνυμα που έδωσαν οι φίλαθλοι και όχι μόνο. Ήταν και πολλοί αθλητές από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν ο αντιπρόεδρος της ομάδας. Ήταν ένα πραγματικά μεγαλειώδες συλλαλητήριο που νομίζω ότι έδωσε ο κόσμος του ΠΑΟΚ τη δική του απάντηση προς πάσα κατεύθυνση, θα λέγαμε. Μάλιστα. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χθες είχαμε μεγάλη ένταση και στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός παρενέβη για την υπόθεση του ποδοσφαίρου. Ανακοίνωσε ότι πάει σε μνημόνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την συνεργασία της FIFA και της UEFA. Θες να σου πω κάτι? Ίσως αυτό να είναι μια λύση. Όμως θα μπορούσε αυτή η λύση να έχει αποφασιστεί, να έχει επιλεγεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν από τη στημένη ιστορία, όπως καταγγέλλεται, της Επιτροπής. Πριν από πολλά χρόνια. Πριν πειράξουμε συνθέσεις, πριν δημιουργηθεί τέτοια ολόκληρη υπόθεση. Εσύ ασχολείσαι πιο πολύ από μένα. Όχι πάρα πολύ, αλλά πιο πολύ από μένα με το ποδόσφαιρο. Πόσα χρόνια ακούς αυτή την ιστορία για στημένα παιχνίδια, για άρρωστο ποδόσφαιρο, για στημένο ποδόσφαιρο? Από τότε που δεν είχα ούτε μια άσπρη τρίχα στην κεφαλή, και τώρα είναι πολλές. Πάντως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλύτερα να μην έχουμε καθόλου πρωτάθλημα. Αν είναι να έχουμε αυτό το πρωτάθλημα. Αν είναι να έχουμε ένα αρρωστημένο πρωτάθλημα. Όμως, ναι, ωραία είναι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ωραία είναι η απόφαση να πάμε σε κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, να δούμε πώς ακριβώς θα συντελεστεί. Αρκεί όλο αυτό να στηρίζεται σε ένα και μόνο πράγμα. Στην νομιμότητα. Στην καθαρή νομιμότητα. Βέβαια. Στην αδιάβλητη νομιμότητα, σε αυτό που δεν μπαίνουν υπουργικά χέρια ή σκοτεινά παρασκήνια να τη χειραγωγήσουν ή να την μεθοδεύσουν κατά το δοκούν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες στη Βουλή, γιατί είχαμε και υψηλούς τόνους μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη. Και η αντιπαράθεση πέρα από πολιτική έγινε και προσωπική, έτσι. Έτσι, είχαμε, ναι, μεταξύ τους αντίλαξαν σοβαρές κατηγορίες. Γιατί πάμε. Είναι καλοί φίλοι γι' αυτό. Πάμε. Ναι, πάνω απ' όλα. Η κυβέρνηση θα αποτανθεί στο ανώτατο επίπεδο, στην ηγεσία της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στη FIFA και στη UEFA, για να συντάξουν μαζί μας ένα μνημόνιο. Ναι, μνημόνιο ανάταξης και επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή τη φορά, μη σας φοβίζει, κύριε Τσίπρα, η λέξη. Και αν οι παράγοντες, αν οι ίδιοι οι παράγοντες, και νομίζω ήμουν πολύ ξεκάθαρος στη χρονική διορία την οποία έδωσα, δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αυτοκάθαρσης, θα αναγκαστούν οι ίδιοι, με δικιά τους ευθύνη, να υποστούν απώλεια εσόδων και κύρους. Και θα αναλάβουν οι ίδιοι ενώπιον των φιλάθλων και των οπαδών τους το βάρος της αποβολής των συλλόγων τους από ευρωπαϊκούς αγώνες. Την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στον κύριο Αβγενάκη. Πολύ απλά, γιατί αυτούς τους άθλιους χειρισμούς, ας μην γελιόμαστε, δεν έχει την ευθύνη για αυτούς ο Αβγενάκης. Την ευθύνη αυτή την έχει ο κύριος Μητσοτάκης και μόνο ο κύριος Μητσοτάκης.
Δεν υπάρχει λοιπόν Αυγενάκης. Υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελικό του κράτους. Αφού εσείς αποφασίζετε τα κρίσιμα. Εσείς λοιπόν είστε και προσωπικά υπεύθυνος για αυτό το χάος που έχετε δημιουργήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σας προκαλώ να λάβετε το λόγο και να μας πείτε, έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι ταβατζίδες, ποιοι είναι, πώς λέγονται. Ποιος είναι ταβατζής. Ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Σαββίδης, αυτοί είναι ταβατζίδες. Πείτε το, γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε. Μιλάτε εσείς για φερέφωνα των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης. Εσείς τα λέτε αυτά. Εσείς τα λέτε. Που με βάση τα συμφέροντά τους λέτε στο ποδόσφαιρο γέρνουν τα μέσα ενημέρωσής τους. Αλήθεια συμβαίνει αυτό στον τόπο. Δεν το είχαμε καταλάβει τόσα χρόνια. Δεν το είχαμε καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό. Καλωσορίσατε στη χώρα μας. Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτά τα φερέφωνα, για πείτε μας. Είναι η εφημερίδα Τα Νέα, φερέφωνο. Είναι το κανάλι One. Ποιο είναι. Ή μήπως είναι το τηλεοπτικό σταθμός Open ή το Έθνος. Γιατί δεν τα λέτε. Όταν βγαίνετε στο Βήμα και δεν λέτε τέτοιες βαριές κουβέντες, να έχετε την ευθύνη. Να βάλετε υπογραφή σε αυτά που λέτε. Όχι απλά να μιλάτε για τα βατζίδες και για φερέφωνα και για μέσα ενημέρωσης. Μιλήσατε, κύριε Τσίπρα, με ονόματα. Να μιλήσω κι εγώ, λοιπόν, με ονόματα. Εξ όσων θυμάμαι, ο κύριος Μαρινάκης είναι αυτός ο οποίος σας έκανε διθυραμβικά εξώφυλλα στις εφημερίδες μέχρι που δεν τα βρήκατε κάπου, δεν ξέρω πού, αλλά αυτό σας στήριξε με κόκκινα εξώφυλλα. Ως προς τον κύριο Σαββίδη, με τον οποίο πηγαίνατε αγκαλιά στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, αυτός ήταν που είχε πει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Αφήστε τα λοιπόν αυτά στην άκρη, κύριε Τσίπρα. Εσείς τους είχατε πάρει αγκαλιά και τους δύο μέχρι που κάπου τσακωθήκατε. Μάλιστα. Αυτά έγιναν χθες στη Βουλή. Θα τα δούμε αναλυτικά. Να πούμε ότι πορεία. Ψηφίστηκε, αφού είμαστε στη Βουλή, με 175 η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ. Συμφωνία η οποία είχε, είχε διαπραγματευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, βέβαια. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας. Τώρα λέει να παγώσει. Ναι. Βάζοντας όμως ως πρόταγμα τα ανταλλάγματα που θα πάρουμε. Ακριβώς. Να διασφαλίσουμε και δηλαδή την ενεργή δέσμευση και την ουσιαστική δέσμευση των ΗΠΑ στην περίπτωση που θα έχουμε τίποτα στραβές με τον Ταγίπ, να έχουμε οι Αμερικανοί οι φίλοι μας να μην είναι μόνο στα λόγια ή η δέσμευση. Να δούμε και πράξεις, ναι, εν πάση κοίταξε, ή η στήριξη να μην ενεργοποιηθεί μετά τη στραβή. Γιατί αν ενεργοποιηθεί μετά τη στραβή, θα πάμε πάλι σε γκρίζες ζώνες, no flags, no troops κτλ. Να έχουμε ξαναδεί αυτά στα ίμια. Εδώ είναι ο άνθρωπός μας. Ο άνθρωπός μας, να δούμε με τι καιρό θα κάνουμε Σαββατοκύριακο. Άκουσα να σου πω τώρα κάτι για να φύγουμε λίγο από τους ιούς. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Δηλαδή θα πάμε βολτούλα Σαββατοκύριακο ή θα πάρουμε τα παιδάκια μας να τα βγάλουμε έξω βόλτα. Ωραία. Θα πάμε, μπορούμε να πάμε και καμιά θάλασσα. Ακριβώς. Ο καιρός των επόμενων ημερών αποτυπώνεται στην παροιμία που συνοδεύει τον μήνα Φεβρουάριο. Δηλαδή ότι ο Φλεβάρης θα φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μέχρι και την Τρίτη, από Τετάρτη και μετά, αν τύχει και κακιώσει, μέσα στο χιόνι θα μας χώσει. Τελικά καταλήγουμε σε αυτή την παροιμία για το Σαββατοκύριακο. Επειδή προχθές λέγαμε ο μισός Φλεβάρης έτσι και ο μισός έτσι. Ακριβώς. Οι πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου μέχρι και τη Δευτέρα Τρίτη θα είναι πολύ καλές, με θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά προσοχή, ευνοούνται οι ιώσεις κτλ. Και μετά πάμε στο βαρύ χειμώνα. Πέφτει απότομα η θερμοκρασία μέχρι και 10, 12, 13 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις τιμές που θα έχουμε και έρχονται και χιόνια, βροχές. Θα τα βλέπουμε βέβαια μέρα με την ημέρα που θα εξελιχθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Στην πρώτη μας κάρτα λοιπόν παρατηρούμε αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει μεγάλο τμήμα της δυτικής νοτιοδυτικής Ευρώπης και είναι βέβαια και το αίτιο που θα κρατήσει καλό τον καιρό στη χώρα μας για τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι εμείς βρισκόμαστε στα ανατολικά κράσπεδα αυτού του συστήματος υψηλών πιέσεων με αποτέλεσμα κάποιες λιμνάρουσες ψυχρότερες αέριες μάζες στη μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα να έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν κάποιες τοπικές συννεφιές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και να αφήνουν κάποιες τοπικές βροχές χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη μας κάρτα να δούμε πώς θα έχει η εξέλιξη για σήμερα Παρασκευή. Πολύ καλός ο καιρός σε όλη τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, προς το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και δεν αποκλείεται με βάση τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα να έχουμε και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα πελάγια μας 4 τοπικά μέχρι και 5 μποφόρ, εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατεί ένα βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα με αντίστοιχες εντάσεις. Θερμοκρασιακά βρισκόμαστε χαμηλά τώρα νωρίς το πρωί και προσοχή λίγο στον παγετό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάμε λοιπόν από τους μείον 3 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσουμε μέχρι και τους 14 αργά το μεσημέρι. Στα δυτικά, υπηρετικά από τους 4 τώρα νωρίς το πρωί μέχρι 15 αργά το μεσημέρι. Και στις υπόλοιπες περιοχές θα προσεγγίσουμε τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε
ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες και δείχνουμε έτσι μια προσοχή για τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ηλιοφάνεια, οι άνεμοι από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα προς το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με αντίστοιχες εντάσεις με έμφαση τα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα και γενικά περιοχές που βρέχονται από το Σαρονικό. Και ο υδράργυρος τώρα, ενώ στο πρωί είμαστε γύρω στους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, θα προσεγγίσουμε αργά το μεσημέρι τους 17 στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές, ιδιαίτερα προς το απόγευμα. Μεταβλητών διευθύνσεων οι άνεμοι μέσα στο Θερμαϊκό, δηλαδή θα φυσούν από διάφορες διευθύνσεις οι άνεμοι, θα επικρατούν έτσι από διάφορες διευθύνσεις μέτρια άνεμοι μέχρι και 4 μποφόρ χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Και η θερμοκρασία μέχρι και 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, γύρω στους 2 με 3. Βρισκόμαστε τώρα νωρίς το πρωί και κάνει αρκετό κρύο, δείχνουμε έτσι μία προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, πάμε λοιπόν να δούμε στην επόμενή μας κάρτα. Παρατηρήστε λοιπόν ότι τόσο το Σάββατο όσο και η Κυριακή, δηλαδή ποδαρικό θα μας κάνει ο Φλεβάρης με πολύ καλό καιρό. Παρόλα αυτά όμως, στα δυτικά, τα νότια τμήματα αλλά και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε κάποιες συννεφιές κατόπους αυξημένες και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, χωρίς όμως να είναι κάτι το αξιόλογο, με έβαση την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα στα νότια, νότιο-ανατολικά τμήματα της χώρας μας, μιας και περνάει μια μικροδιαταραχή, όπως λέμε στη μετρολογία, από τα νότια τμήματα, χωρίς όμως να αφήνει ιδιαίτερα προβλήματα. Οι άνεμοι από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, και αυτό βέβαια θα οδηγήσει και στην άνοδο του υδράργυρου, θα προσεγγίσουμε αργά το μεσημέρι τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές κεντρικής και νότιας υπηρετικής Ελλάδας. Κλείνουμε λοιπόν με την τελευταία μας κάρτα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη έρχεται λοιπόν ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Και αυτό γιατί. Πολικής πρόλευσης αέριες μάζες, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, θα μετατοπιστούν από τη Βόρεια Ευρώπη νότιότερα. Θα συναντήσουν τη θερμότερη θάλασσα της Αδριατικής, θερμότερες και υγρότερες αέριες μάζες, και θα σχηματίσουν εδώ ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα Τετάρτη και κυρίως Πέμπτη να έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιονοπτώσεις. Όχι μόνο στα ορεινά, αλλά ακόμη και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, γι' αυτό λοιπόν και είπαμε προσοχή από Τετάρτη και μετά, ο χειμώνας επιστρέφει. Παρ' όλα αυτά όμως, μέχρι και την Τετάρτη βρισκόμαστε σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Προσοχή όμως, ιώσεις και τα κρυολογήματα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κλέρσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τον Πάσο που μας έδωσες για βόλτα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε. Δήμητρα Μανιαβού. Καλώς την. Καλή σας μέρα. Καλώς την. Είπαμε ότι συνεδρίασε για τρίτη φορά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα νέα δεν είναι καλά. Κήρυξε κατάσταση παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης. Τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θεωρούν πλέον πως ο κορονοϊός αποτελεί παγκόσμια απειλή. Θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα τα θύματα από τον κορονοϊό αυξάνονται κατά δεκάδες. Έως αυτή την ώρα οι νεκροί έχουν φτάσει τους 213 στην Κίνα. Τα κρούσματα παγκοσμίως τα 9.776. Στην ουσία, η απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτελεί προειδοποίηση προς τα Ηνωμένα Έθνη ότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Mm-hmm. Τώρα, οι κυβερνήσεις των κρατών θα αποφασίσουν οι ίδιες για το αν και κατά πόσον θα κλείσουν τα σύνορά τους, θα ακυρώνουν πτήσεις προς την Κίνα. Όπως έκανε η Ρωσία. Η Ρωσία, για παράδειγμα, που έκλεισε τα σύνορά της και σταμάτησε και τη χορήγηση βίζας στους Κινέζους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης έχουν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες να μην ταξιδεύετε στην Κίνα. Γενικώς, τα βλέπαμε και αυτές τις μέρες ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάνουν μια αγωνιώδη προσπάθεια για τον επαναπατρισμό των υπηκόων τους. Φυσικά στην πόλη Γιουχάν των 11 εκατομμυρίων κατοίκων που εξακολουθεί και παραμένει σε καραντίνα, το τοπίο θυμίζει πραγματικά πόλη φάντασμα και το οποίο μετά από πυρηνική καταστροφή θα έλεγε κανείς. Οι εικόνες είναι τρομερές που καταγράφονται στα αεροδρόμια. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις ακόμη και στις μάσκες. Οι μάσκες αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο αναλώσιμο που είναι ανάρπαστο. Έχουν εξαντληθεί σε πολλές περιοχές. Και σχηματίζονται εκατοντάδες μέτρα ουρές στους δρόμους φυσικά. Για να προμηθευτούν τις μάσκες. Και βέβαια έχουμε και τα φαινόμενα της ισοκένδειας. Με τις αρχές της Κίνας να επιβάλλουν πρόστιμα και έχουν αναγκάσει και τους ανθρώπους να φορούν μέχρι και πλαστικά, πλαστικές μπουκάλες, βλέπετε πλαστικές σακούλες, κράνη, ως ασπίδες προστασίας για να μην μολυνθούν. Είναι σκηνές που θα βλέπαμε αυτές ειδικά σε ταινία. Τώρα σε ταινία, μόνο σε ταινία, έτσι. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα τελείωσε. Λοιπόν, μετά από 3,5 χρόνια
ταραχώδους διαδρομής. Σήμερα. Εδώ βλέπετε τους ευρωβουλευτές. Στις 11 η ώρα το βράδυ, ώρα Βρετανίας, 1 η ώρα τη νύχτα δική μας, θα σημάνει η ώρα του Brexit. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα απευθύνει και διάγγελμα για την νέα εποχή στην ουσία που ανατέλει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε λοιπόν συντεταγμένη αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από 46 χρόνια κοινή συμβίωση με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 θα εισέλθει η χώρα σε μια μεταβατική φάση. Περίοδο, βέβαια. Για να έχουμε και μέσα στους δύο επόμενους μήνες και τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας, για τις σχέσεις που θα έχουν κυρίως τις οικονομικές για την μετα-Brexit εποχή. Ιστορική μέρα, έτσι. Ναι, και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να βρουν ένα άλλο επάγγελμα. Θα ηχήσει και η καμπάνα 11 φορές. Όχι, λέω, βρε παιδί μου, δεν είναι ότι άλλο πάμε να σε ευρωβουλευτείς τώρα και άλλο πάμε να... Τι δηλαδή, σε αυτό βρήκες να σταθείς. Καλά, δεν στέκομαι. Λοιπόν, απλά λέω ότι πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Αυτό δεν είπα. Να σας πω τελευταία ότι δεν στέκομαι, καλά. Η καμπάνα του εμβληματικού Big Ben θα ηχήσει 11 φορές μετά από αρκετά χρόνια, γιατί υπάρχουν εργασίες ανακαίνησης, σήμερα το βράδυ. Καλημέρα, Δημήτρη Βαδάση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παιδιά, μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους Αθήνας. 27 λεπτά μετά τις 7, καλά είναι για την ώρα. Είναι πολύ καλά για την ώρα. Για την ώρα, γιατί μετά αγριεύει το πράγμα και σήμερα είναι Παρασκευή. Θα έχει και καλοκαιρό, συνεπώς αναμένουμε να δυσκολέψουν τα πράγματα προϊόντος του χρόνου. Λοιπόν, κατά τις 9, δηλαδή 8.30-9 θα είναι πιο δύσκολα. Πάμε. Αλέξανδρος Ξενικάκης. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλώς τα παιδιά. Πώς είστε? Έχετε λίγη δουλειά παραπάνω αυτές τις μέρες. Αντέχουμε. Δε. Εντάξει, φίλε. Αντέχουμε. Λοιπόν, καλά είστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Είμαι σε εξαιρετική κατάσταση. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να μας πεις όλα τα νέα. Ναι. Θέλετε να τα πούμε όλα τα νέα? Όλα. Ναι. Από πού να ξεκινήσουμε και από πού να το αφήσουμε? Για... Λοιπόν, για πάμε. Να τα πάρουμε με τη σειρά, λέω. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το συλλαλητήριο που είδαμε χθες να πραγματοποιείται στην Καμάρα. Πολύς κόσμος. Με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων φίλων του ΠΑΟΚ που εξέφρασαν έτσι την αγανάκτησή τους στην εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού που φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού, του κύριου Αυγενάκη, αλλά και στο νόμο που ψηφίστηκε και επί της ουσίας δίνει με προεδρικό διάταγμα το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα θέμα που έχει ξεπεράσει, νομίζω, τις αθλητικές υποστάσεις, έχει πάρει κοινωνικές πλέον υποστάσεις. Την διαδήλωση αυτή την καλύψαμε φυσικά με έκτακτη εκπομπή ως κανάλι, είχε και σημαντικές αποκαλύψεις η έκτακτη αυτή εκπομπή. Ας δούμε το βίντεο που ακολουθεί, που αποτελεί μια περίληψη των όσων συνέβησαν χθες το απόγευμα. Πάμε. Στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία περίπου 10.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους στο ενορχιστρωμένο πολιτικό σχέδιο εξόντωσης του δικεφάλου του Βορρά μέσω της σκανδαλώδης γνωμοδότησης της ΕΕΑ αλλά και της τροπολογίας έκτρωμα που ψήφισε η κυβέρνηση μέσω της οποίας παραδίδει με προεδρικό διάταγμα το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Ο χώρος μπροστά από την Καμάρα έχει ήδη γεμίσει και όπως βλέπετε στο βάθος της εικόνας που σας στέλνει ο Δημήτρης Σιόπλος, ο κόσμος έχει κατακλείσει και την Εγνατία οδό, έχει κλείσει ο δρόμος, έχει κλείσει η κυκλοφορία γιατί ακριβώς ο κόσμος ο οποίος έχει συγκεντρωθεί εδώ δεν χωράει στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά από την Καμάρα. Το ραντεβού των οπαδών του ΠΑΟΚ είχε δοθεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα και εκεί έδωσαν το παρόν υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης του ΠΑΟΚ, παλέμαχοι άσοι της ομάδας, αλλά και εκπρόσωποι από τα ασπρόμαυρα τμήματα. Είναι που λέει η παροιμία, φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης, ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται από τους Αθηναίους και ειδικότερα από τον παράγοντα του Ολυμπιακού, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και ολόκληρη η κυβέρνηση συνενεί. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουν να υπάρξουν και άλλες τέτοιες συγκεντρώσεις εάν ο ΠΑΟΚ δεν δικαιωθεί. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τον πρόεδρο της ομάδας Ιβάν Σαββίδη, δείχνοντας στην πράξη ότι με ξεκίνημα τη συγκεκριμένη πορεία είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδειχθεί η αθωότητα του δικεφάλου κοντά στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αυγενάκη. Το Open, με μια έκτακτη εκπομπή, έφερε στο φως λεπτομέρειες που δίνουν νέα διάσταση στην απόφαση της ΕΑ. Παρακαλώ λοιπόν να δούμε το εξής. Ο δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Ντουγανάτος, επί σειρά ετών φίλος και συνεργάτης του μέλους της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, του κύριου Νίκου Φαραντούρη, που διορίστηκε στην Επιτροπή από τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, συναντάται λοιπόν στις 20 Ιανουαρίου, του τρέχοντος έτους προφανώς, στις 11 το βράδυ. Καλά βλέπετε, 11 το βράδυ. Με τη Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, την κυρία Λίνα Σουλούκου. Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, παραγγέλθηκε εκείνο το βράδυ η γνωμοδότηση για το θέμα ΠΑΟΚ Ξάνθης.
Ο του θαύματος, κυρίες και κύριοι, 2-24 ώρα μετά, γιατί 11 το βράδυ πήγαμε, 21 Ιανουαρίου, στις 23 πρώτου, η γνωμοδότηση 46 σελίδων παραδόθηκε. Δηλαδή, για μια υπόθεση με υποπνήματα άνω των 500 σελίδων, συντάχθηκε η γνωμοδότηση μέσα σε 2-24 ώρα, ενώ η απόφαση της Επιτροπής αγνοείται για τέταρτη συναπτή ημέρα. Εντάξει, ο κύριος Αβγενάκης μεθόδεψε όλο αυτόν τον τρόπο, θα πω εγώ, για να έρθουν, ενώ ήταν σε εξέλιξη μια υπόθεση, να αντικατασταθούν τα μέλη, παραβαίνοντας αυτό που προβλέπει. Κάνετε λάθος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν αντικαταστήθηκε ενώ ήταν εν εξέλιξη. Αφού κάνατε αυτό και προγράψατε. Λέτε ψέματα, κυρία Αγγέλη, και τροφοδοτείτε την εργαλειοποίηση ενός ζητήματος με πάρα πολύ επικίνδυνες προηγούμενες. Άρα τελείωσε όλο. Θέλετε να σας πω την εργαλειοποίηση. Εργαλειοποίηση είναι. Σας είπα εγώ μόλις την εργαλειοποίηση. Αυτό που είπατε είναι ψέμα. Που κάνατε πέρυσι με τη συμφωνία των Πρεσπών. Το έχετε κάνει μπάχαλο. Δεν νιώθει καμία από τις ομάδες οι οποίες συμμετέχει στο πρωτάθλημα ότι υπάρχει ισονομία, ότι υπάρχουν κοινοί κανόνες. Σας λέω, υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο έχετε νομοθετήσει εκ των υστέρων αφού έχει βγει μια απόφαση. Από το σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο συστάθηκε συγκεκριμένη επιτροπή, γιατί πρόκειται για το μέγα σκάνδαλο, η θύελα για το φιάσκο Αβγενάκη που είπατε πριν για το συγκεκριμένο τίτλο είναι πάρα πολύ light για αυτό που έχει γίνει με τον Αβγενάκη. Ο Αβγενάκης έχει βάλει το μεγαλύτερο αυτογκόλ της τελευταίας δεκαετίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή η τριγωνική σχέση που είδαμε και στο βίντεο και διάβασε ο συνάδελφος ο Πάνος Βόγλης είναι ίσως και το σημείο κλειδί της υπόθεσης, καθώς πιθανότατα αποδεικνύει ότι υπάρχει έτσι μια σχέση. Και μαζί με αυτό το περίεργο ραντεβού, στο οποίο συμμετείχε και ένας πιθανός συνεργάτης του κ. Αβγενάκη. Ακριβώς. Και βγήκε το όνομά του στη φόρα, παραιτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και είναι... αν δεν υπήρχε κανένας λόγος και τίποτα το ύποπτο, τίποτα το σκοτεινό σε αυτό το ραντεβού, γιατί παραιτήθηκε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και σημαντικό, δεδομένου ότι η εισήγηση της Επιτροπής εκδόθηκε μέσα σε μόλις 2 ημέρες, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι ΠΑΟΚ Βόλος, με 20.000 φίλους του ΠΑΟΚ να είναι στο γήπεδο και να αντιλαμβάνεστε την ένταση που δημιουργεί όλο αυτό, έχοντας εξετάσει η Επιτροπή. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι η Επιτροπή είχε εξετάσει μέσα σε 2 ημέρες 500 σελίδες υπομνημάτων. Εξέδωσε μια απόφαση, μια εισήγηση 46 σελίδων και 24 ώρα αργότερα δεν είχε κάνει γνωστό το σκεπτικό. Αγνοείται. Αυτό ζητά και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για το λόγο αυτό ζητά η όλη υπόθεση να εξεταστεί στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στα αθλητικά. Όλα αυτά που είπαμε μόλις γίνονται πιο κατανοητά στο βίντεο που ακολουθεί. Το ενορχιστρωμένο πολιτικό σχέδιο εξόντωσης του ΠΑΟΚ, το οποίο ξεκίνησε με τη στημένη γνωμοδότηση των εκλεκτών του Υφυπουργού Λευτέρη Αβγενάκη, μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και συνεχίστηκε στη Βουλή με την τροπολογία έκτρωμα, που παραδίδει με προεδρικό διάταγμα το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, είναι ένα σχέδιο που μπάζει από παντού. Ένα σχέδιο το οποίο αποδομείται πλήρως από τη σοκαριστική χθεσινή αποκάλυψη του ΠΑΟΚ για συνάντηση στελεχών του Ολυμπιακού και εκπροσώπου του Υφυπουργού σε γραφείο δικηγόρου, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, παραμονές της επίμαχης συνεδρίασης. Στις 21 στις 11, στα γραφεία του δικηγόρου κ. Τζουγανάτου, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, προσήλθε η κυρία Σουλούκου, Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία κατέθεσε την καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ήταν στην νομική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την υποστήριξή της. Ο κ. Χατζησαβάογλου, νομικός της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και ο κ. Μπραουδάκης, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Αβγενάκη. Ο δικηγόρος κ. Τζουγανάτος συνδέεται με στενή φιλία με το μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κ. Φαραντούρη, με τον οποίο έχει συναντηθεί πρωτύτερα. Θα κάνουμε επίσημη καταγγελία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με αυτή την υπόθεση, ζητώντας την άμεση διερεύνησή της με αίτημα την άρση των συνομιλιών και άνοιγμα καμερών, ενώ τα στοιχεία που έχουμε είναι στη διάθεσή του. Μπορεί ο κ. Μπραουδάκης να διέψευσε την παρουσία του παρετούμενο στις θέσεις του, ωστόσο κοινική ήταν η άμεση ομολογία του Ολυμπιακού. Μέσω διαρροών σε φιλικά μέσα ενημέρωσης, οι ερυθρόλευκοι εμπνευστές του σχεδίου εξαφάνισης του ΠΑΟΚ επιβεβαίωσαν τη συνάντηση, προτάσσοντας μια φεδρή αιτιολογία ότι τάχα μου αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τους παραδοθεί μια γνωμοδότηση για την υπόθεση. Γνωμοδότηση έκταση 46 σελίδων, που όπως αποκαλύπτει το Open, φέρεται να συντάχθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή εντός 2-24 ώρων, αφού παραδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου, έχοντας εξετάσει υπομνήματα άνω των 500 σελίδων. Αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού,
Ολυμπιακού και εκπροσώπων του Υφυπουργού Αθλητισμού έστησαν μία γνωμοδότηση για τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και την ανακοίνωσαν την ώρα που η Τούμπα ήταν γεμάτη κόσμο, προσδοκώντας την πρόκληση ανεξέλεγκτης οργής με απρόβλεπτες συνέπειες. Βγήκε η εισήγηση, να το πω, δημοσιεύθηκε στις 6 ώρες, στις 6 και 5, όπως πολύ σωστά είπατε. Η μόνη λογική για να δημοσιευθεί η απόφαση εκείνη την ώρα είναι επειδή ο κύριος Αυγενάκης και η συναυτό, κάποια μέλη της Επιτροπής, ήθελαν να χυθεί αίμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους. Σε πρώτη φάση ζητάει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για τις συνομιλίες συγκεκριμένων μελών της Επιτροπής, προκειμένου να στοιχειοθετήσει τα σενάρια που έχουν κατακλείσει το περιβάλλον της για ύποπτες συνομιλίες που έπαιξαν ρόλο στην ανυπόστατη τελική εισήγηση της Επιτροπής Αυγενάκη. Προκειμένου μάλιστα να προστατεύσει την τιμή, την υπόλοιψη και τα συμφέροντά του, ο δικέφαλος θα προχωρήσει επιπλέον σε μηνύσεις και αγωγές σε βάρος συγκεκριμένων μελών, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τη σκανδαλώδη εισήγηση. Αν δεν επρόκειτο για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, θα ήταν τουλάχιστον κωμική η παραδοχή του μέλους της Επιτροπής, Ηλία Αρκούδη, που ψήφισε υπέρ της τιμωρίας ότι η ψήφος του καθοδηγήθηκε από το έτερο μέλος της Επιτροπής, την Ειρήνη Μαρούπα, η οποία υποτίθεται πως είχε ερευνήσει μόνη της τις σχέσεις ΠΑΟΚ Ξάνθης. Απίθανα πράγματα. Μετά την ενοχική παρέτηση Μπραουδάκη, περιμένουμε και τις παρετήσεις των συμμορητών Τζουλάκη Αρκούδη Φαραντούρη, ακρογωνιαίος λίθος στο τρίγωνο της διαπλοκής Σουλούκου Τζουγανάτος Φαραντούρης, όπως και της κυρίας Μαρούπα που με τόση αυθαιρεσία και επιπολαιότητα δηλώνει ψευδή γεγονότα χωρίς καμία βάση. Δεν διστάζουν να ξεφτιλίζονται διαρκώς, περιμένοντας το σκεπτικό που πλέον είναι βέβαιο, όπως γράφεται στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, το νομικό τμήμα της οποίας όμως σήμερα έχει φόρτο εργασίας αφού ξεκίνησε η δίκη των στημένων αγώνων και ο εντολέας του Λευτέρη Αυγενάκη Βαγγέλης Μαρινάκης κατηγορείται για σύσταση συμμορίας και αλλίωση αποτελεσμάτων αγώνων. Την ώρα που ο αθλητικός και πολιτικός κόσμος συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποκρύπτει το σκεπτικό της απόφασης για τη γνωμοδότηση σκάνδαλο, κρατώντας με χυδαίο τρόπο όμοιρό της τον ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η κυβερνητική παρέμβαση με την τροπολογία που ουσιαστικά αναδεικνύει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό απορρίπτεται από το σύνολο της κοινωνίας του ΠΑΟΚ. Για μία ακόμη φορά, ένα πρωτάθλημα που δεν κρίνεται υπέρ του Ολυμπιακού από το Δεκέμβριο είναι ένα πρωτάθλημα έτοιμο να τυναχθεί στον αέρα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και ίσως αυτό το μνημόνιο που ανοίγει ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι η τελευταία ευκαιρία να αποκατασταθεί μια σχετική κανονικότητα. Όμως όλα αυτά πρέπει να γίνονται πριν δημιουργηθεί αυτή η τεράστια αναταραχή και πριν υπάρχουν πολύ έντονες, εγώ δεν θα πω βεβαιότητες, θα πω τουλάχιστον σκιές για μεθοδεύσεις. Πρέπει οι υπουργοί να είναι, όπως λέμε ότι στην αστυνομία, στην επιχείρηση αποκατάσταση ασφάλειας του πολίτη, ναι, πρώτα οι αστυνομικοί πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητοι στο πώς ακριβώς εφαρμόζουν αυτό το δόγμα. Έτσι και σε αυτά τα πολύ ευαίσθητα θέματα, οι υπουργοί πρέπει να είναι πολύ καθαροί. Τόσο καθαροί που να μην σηκώνουν ούτε τόση δασκιά. Ναι. Για πρόβλημα. Πάμε να δούμε. Μακάρι να ήταν έτσι. Υπόλοιπα, μακάρι. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτά. Ακριβώς. Είχαμε και αγωνιστική δράση μέσα σε όλα. Είχαμε χθες το τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των 16 του κυπέλου Ελλάδας. Μάθαμε τις 8 ομάδες που θα βρίσκονται στα πρώιμη τελικά. Η 8η είναι η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης, σφράγισε έτσι την πρόκρισή της με άνετο τρόπο. Σκόρερ, ο Πέτρος Μάνταλος είναι αυτός που σημείωσε το 1-0 ο αρχηγός της. Το 2-0 σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα με τον Χρήστο Αλμπάνη, μετά την κάθετη του Κρίστισιτς να διαμορφώνει από πολύ νωρίς το τελικό σκορ. Μια εύκολη νίκη για την ΑΕΚ, η οποία φέρνει τον Σέρχιο Αραούχο στην Ελλάδα σήμερα. Επιστρέφει ο Αργεντίνος για την τρίτη του θητεία στην Ένωση. Φυσικά υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη αναταραχή, πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και με την επιστροφή του Αραούχου. Του Αραούχου. Θα γίνει Έλληνας. Του Αραούχου. Έχει περάσει τόσες πολλές μέρες. Το είπα έτσι. Μίλησα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αραούχο του Αραούχου θα λέει. Πάμε διάλειμμα. Κατά λάθος το είπα. Πάμε διάλειμμα. Εδώ συζητάμε για τις μάσκες που θα πούμε τη Δευτέρα, παιδιά, στην εκπομπή. Θέλει μάσκες η κοπέλα. Πάμε. Δείτε σε λίγο. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Open. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Από την Κωνσταντινούπολη η Μαρία Ζαχαράκη. Ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα. Και από το Βερολίνο ο Παντελής Βαλασόπουλος. Επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα και να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα 31 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα του Γενάρη. Παιδιά, πάει και αυτός. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Γιάννη τον Τζαπρούνη από τον Εθνοτύπο και τον Γιάννη τον Πολίτη. Καλημέρα. Στους συναδέλφους μας, καλοτάξτε το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδικό.
Ευχαριστώ. Παιδικό, παιδικό βιβλίο. Παιδικό, από το Γιάννη τον, τον Πολιτή. Μήπως λοιπόν, καλύτερα να σκεφτόμαστε έτσι λίγο όπως σκέφτονται τα παιδιά. Ναι. Θα τα βλέπουμε μέσα από τα μάτια των παιδιών, πας και σωθούμε. Λοιπόν, θα πούμε για το βιβλίο σε λίγο. Σας πάμε να παιδί. Δούμε λίγο γρήγορα τα πρωτοσέλιδά μας. Να έρθει ο Θοδωρής ο Τριανταφυλόπουλος εδώ κοντά μας. Πού είναι το όχημα. Έλα, συνονόματε. Έλα, έλα, εδώ είμαστε. Σε λίγο γιορτάζουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε ρε παιδιά. Σε κανένα δίμηνο. Τα νέα. 4.1 βάσεις στην Ελλάδα. Τι φέρνει η νέα συμφωνία με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Στον άξονα Σούδα Αλεξανδρούπολη θα λειτουργήσουν προσεχώς 5 αμερικανικές και ανατολικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ακόμη, νέα αναδρομικά, λάθος σε 300.000 επικουρικές. Στην καθημερινή, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Διεθνής απειλεί ο κορονοϊός. Μνημόνιο ή Brexit στο ποδόσφαιρο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα απευθυνθεί σε FIFA και UEFA. Η αιχμαλωσία, η ληστεία και το εγκαταλελειμμένο τζιπ. Πώς συμπληρώθηκε το παζλ μέχρι τη σύλληψη του τοξοβόλου. Και αλλάζει το καθεστώς ασφάλισης των μελών διοικητικών συμβουλίων με διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στην εφημερίδα των συνταχτών, αδιάβαστος και άμπαλος, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι δεν συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια αυτοκάθαρσης θα υποστούν απώλεια κύρους και εσόδων. Ποδοσφαιρικό μνημόνιο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ξεχνώντας ότι FIFA και UEFA είναι εδώ και το εφαρμόζουν από το 2016. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Διπλή παγίδα σε δηλώσεις συζύγων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το χωριστό εκαθαριστικό της εφορίας. Νέο σύστημα κινητικότητας στο δημόσιο. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για αποσπάσεις και μετατάξεις. Λουκέτο στο πρωτάθλημα και Brexit αν. Έχετε ποδοσφαιρικό μνημόνιο από UEFA και FIFA. Και εδώ οι μπλε ποδιές, οι στολές της Ολυμπιακής και η καριέρα εκτός συνόρων. Έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Γιάννης Τσεκλένης. Πάμε. Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης πέταξε την μπάλα στην εξέδρα για το ποδόσφαιρο. Παραμένει η αμηχανία για την εντασία του Σαμαρά. Και εμβόλια με το ζόρι για πανδημία. Πρωτοποριακό νομοσχέδιο τομή για την υγεία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παγκόσμιος συνεγερμός από χθες το βράδυ. Στην Αυγή, δεδομένος και προβλέψιμος στην εξωτερική πολιτική, ο Πρωθυπουργός αναζήτησε καταφύγιο στην επιστολή Πομπέο για να δικαιολογήσει την αφωνία του απέναντι στον Τραμπ. Βλέπουμε και άλλες κατηγορίες, αδύναμος και ανίκανος στην ποδοσφαιρική κρίση, λαϊκιστής και επικίνδυνος στο προσφυγικό. Αλέξης Τσίπρας προς Κυριάκο Μητσοτάκη ανησυχεί η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού. Πάμε στο ριζοσπάστη. Όλοι δεδομένοι και προβλέψιμοι για τα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, κόμματα του Ευρωατλαντικού Τόξου. Στην Εσπρέσο, ούζι, σφαίρες και άγρια θηλυκά, ο τοξοβόλος, η σύντροφος και η Νταντά. Πάμε στη Σταρ. Άναψαν ξανά τα αίματα στη δίκη του Γιώργου Καρκά. Μισή ώρα το κάναμε στο πάρκο Αγορίνα μου. Ακόμη έξαλλη η μάνα του ταξιτζή όρμησε να φτύσει τον ηθοποιό και έφυγε ένα στήλος της μόδας. Πέθανε στα 82 του ο Γιάννης Τσεκλένης. Στην αυτεμπορική, μικρότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξημερώματα Σαββάτου η Βρετανία αποχωρεί ύστερα από 47 χρόνια παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αλλάζει στο E-έντυπο Ε1. Αναλυτικότερη μέσω του τάξης νέτη αποτύπωση των δαπανών και των εισόδων για το 2019. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Νέα διόδια εγκλωβίζουν 15.000 κατοίκους. Ξεσηκωμό στο Δήμο Δέλτα για τα νέα πλευρικά διόδια στη Χαλάστρα. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να πούμε καλημέρα στον Μιχάλη Ιγνατίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού είναι ο Μιχάλης μας. Εδώ είναι. Καλημέρα Μιχάλη. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, την συμφωνία την κυρώσαμε, την ψηφίσαμε, την αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα φέρει και ενεργή στήριξη από το Λευκό Οίκο στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα απέναντι στο ενδεχόμενο μιας στραβής από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος είναι απασφαλισμένος. Έτσι. Εξέφρασε και την ικανοποίησή του και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Πομπέο, στο Twitter. Αυτό θα έλεγα ότι χαιρέτησε. Έσπευσε, ακριβώς. Ναι, έσπευσε να χαιρετήσει και αυτός και άλλοι αξιωματούχοι. Και αυτό που τόνισε βασικά είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας βασικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να οικοδομούν πάνω στην ισχυρή εταιρική μας σχέση και να προωθήσουμε μαζί την σταθερότητα στην περιοχή, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Στο θέμα που έθεσες, Άκη, σε ό,τι αφορά το Λευκό Οίκο, κοιτάξτε,
Δεν το βλέπω, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα πρόεδρο, ο οποίος σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι δοσμένος προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Ναι. Νομίζω δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες, διότι και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω συνέχεια, ότι αυτές οι κατηγορίες εκτοξεύονται όχι από εμάς, εκτοξεύονται από πρώην συνεργάτες, μέχρι πρόσφατα συνεργάτες του κυρίου Τραμπ. Είναι αυτοί που λένε ότι ο κύριος Τραμπ σε ό,τι αφορά την Τουρκία έχει συμφέροντα. Και έχει συμφέροντα προσωπικά και οικονομικά. Και βγαίνουν και πολλά από το βιβλίο του κυρίου Μπόλτον, έτσι. Ναι, και νομίζω ότι αν δεν επιτραπεί η κυκλοφορία του βιβλίου, οι δημοκρατικοί θα τον καλέσουν σε μια επιτροπή, πιθανότατα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, για να καταθέσει δημόσια. Οπότε είτε βγει το βιβλίο, είτε δεν βγει, ελάχιστη σημασία θα έχει. Τώρα που μιλάμε για το βιβλίο, να πούμε ότι όλες οι ενδείξεις δείχνουν, συναδέλφοι, ότι δεν θα προχωρήσει η δίκη του κυρίου Τραμπ, ότι πιθανότατα σήμερα μπορεί και να τελειώσει, να κηρύξουν λήξη. Οι δημοκρατικοί κέρδισαν ήδη ένα ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή, θα ψηφίσει υπέρ τους, αλλά χρειάζονται ακόμα δύο και αυτή τη στιγμή δεν τους έχουν. Μάλιστα, ο κύριος Λαμάρ Αλεξάντερ, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων και ο οποίος έκανε και δήλωση ότι οι δημοκρατικοί έχουν δίκαιο, αποφάσισε πριν από μία ώρα ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ των δημοκρατικών. Εντάξει. Άρα νομίζω θα έχουμε εξελίξει για το θέμα της δίκης στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα που θα τελειώσει, θα πέσει η αυλαία σε αυτή την ιστορία, θα πρέπει να μετρήσουμε και να μετρήσει και ο κύριος Τραμπ. Σε ποια σεβή χασες, ναι. 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 Λοιπόν, δεν έχω τίποτα από αυτά που δεν έχει τίποτα. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Σοπαρά, πιο κοντά. Θα κάτσει εκεί που είσαι, σε παρακαλώ. θα πρέπει να μετρήσουμε και ο κύριος Τραμπ κυρίως, αν όλη αυτή η υπόθεση και όλη αυτή η φασαρία στην προεκλογική κούρσα θα του αφήσει πρίκα ή θα τον πλήξει. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει τίποτα ο άνθρωπος, και στην προεκλογική του εκστρατεία απόψε στην Αϊόβα που μίλησε σε χιλιάδες οπαδούς του, πρέπει να πούμε. Βέβαια έχουν πολύ καλή οργάνωση οι Ρεπουμπλικάνοι και μαζεύουν κόσμο και από γειτονικές πολιτείες, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο κόσμος που παρουσιάστηκε εκεί. Είπε ότι δεν τρέχει τίποτα. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ξαφνικά ένα θέμα με τον κύριο Ερντογάν. Δεν θεωρούν τυχαία την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον των ΗΠΑ προχθές. Δεν θεωρούν τυχαίο το γεγονός ότι μίλησε ξανά για τους S-400 και για τα F-35. Στα γρήγορα θα σας πω ότι όταν ήρθε εδώ στις 13 Νοεμβρίου είχε αποφασιστεί να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα εξέταζε την υπόθεση των S-400 για να μην υποβληθούν και οι Ρώσεις. Αντιλαμβανόμαστε από πληροφορίες που υπάρχουν εδώ ότι αυτή η επιτροπή δεν συνεδρίασε ποτέ. Άρα το θέμα των S-400 είναι στο σημείο 0. Άρα, μόλις τελειώσει η υπόθεση της δίκης, αναμένουμε ότι θα πάει στην Ολομέλεια της Γερουσίας για να ψηφιστούν οι κυρώσεις. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Πάμε γρήγορα στους διαγωνισμούς μας για να επιστρέψουμε να έχουμε καθαρό χρόνο να συζητήσουμε. Η Coffee Eat, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, πληρώνει και δίνει μέσω του Open ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, εξοπλισμένο, εφοδιασμένο, με το προσωπικό εκπαιδευμένο σε έναν υπερτυχερό ή μία υπερτυχερή. Μέσω του 14999 μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το πολύ μεγάλο δώρο των 45.000 ευρώ, που πιθανότατα θα αλλάξει και όλη τη ζωή σας. Όμως διεκδικείτε και το νέο Volkswagen T-Cross στην έκδοση Live, λευκό πεντάθυρο 1.000 κυβικών, 95 άλογα, αξίας 17.600 ευρώ, το πιο cool SUV, ιδανικό για κάθε είδους χρήση, για την πόλη, αλλά και για εξορμήσεις στην εξοχή, για ωραία ταξίδια, μόνοι με την οικογένειά σας. Θα έχει και ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο. Είναι για τρελές βόλτες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα. Πάμε, πού πάμε, πάμε Κωνσταντινούπολη. Ναι, πάμε. Πάμε να δούμε τη Μαρία τη Ζαχαράκη, τον Παντελή το Βαλασόπουλο στο Βερολίνο και τον Θανάση τον Αυγερινό στη Μόσχα. Καλημέρα και στους τρεις. Καλώς τα παιδιά. Συναδέλφους. Καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Μαρία. Μαρία, τι έχουμε.
Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα σήμερα. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις πολλές αντιδράσεις που υπάρχουν για το κάψιμο, για το σκίσιμο μάλλον, της τουρκικής σημαίας στο Ευρωκοινοβούλιο χθες από το βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Ιωάννη Λαγό. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από όλους τους πολιτικούς, από την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι δεν είναι πια της Χρυσής Αυγής ο κύριος Λαγός. Ναι. Έχει αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, και καταδικάστηκε και από τον κύριο Δέντια. Και τώρα πιαστήκαν οι Τούρκοι, Μαρία μου, και θέλουν να κάνουν καυγά γι' αυτό. Έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Εννοείται. Ναι. Μέχρι και ο γαμπρός του Ερντογάν, ο οποίος φτιάχνει ταμεία πανδρομένα της Τουρκίας, βγήκε και έκανε σχόλιο. Και τι είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, θα σκίσουμε τους ουρανούς τους. Τους ουρανούς της Ελλάδας δηλαδή. Yeah. Μετά από αυτό το περιστατικό, μια τουρκική εφημερίδα σήμερα βγήκε με τίτλο «Στα ελληνικά γράφοντας είναι ντροπή και αναφλέξιμο». Πάντως, Μαρία, να σου πω κάτι. Είναι ένα θέμα το οποίο έκλεισε άμεσα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι οι νεοναζιστές εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους. Και νομίζω ότι με αυτό έκλεισε το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα τώρα και το tweet του Τσαβούσογλου και η απάντηση αυτή που μας λες, είναι για λόγους εντυπωσιασμού από την Άγκυρα και όχι κάτι ουσιαστικό. Απλά οφείλω να το πω, γιατί εδώ είναι στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ναι, ναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι, ναι. Ψάχνουν αφορμή. Και για να το κλείσω, ναι. Έτσι και για να το κλείσω, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης είπε μάλιστα ότι οι δικαστικές αρχές της χώρας πρόκειται να προβούν σε ενέργειες εναντίον του Έλληνα Ευρωβουλευτή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και το κλείνουμε εδώ. Έγιναν βέβαια και κάποιες διαδηλώσεις έξω και από το προξενείο εδώ στην Κωνσταντινούπολη και από την πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Θέλω να δείξω ότι εδώ υπήρχε έτσι ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης για αυτό το γεγονός. Οι Τούρκοι, να πω έτσι, ότι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της σημαίας, ο κάθε λαός βέβαια, αλλά οι Τούρκοι έχουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά, επειδή σήμερα είναι 31 Ιανουαρίου και είναι μια μέρα που δεν ξεχνιέται εύκολα, είναι η μέρα που έγινε το γεγονός στα Ίμια. Σήμερα ασχολούνται και με αυτά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η Μιλιέτ μάλιστα έχει και συνεντεύξει σήμερα ενός αντινάβαρχου, ο οποίος είχε λάβει μέρος, ήταν ο επικεφαλής του στόλου της Τουρκίας και μίλησε για το μοιραίο ελικόπτερο, για την πτώση του μοιραίου ελικόπτερου εκείνο το βράδυ όπου χάσαμε 3 Έλληνες στρατιωτικούς. Είπε μάλιστα ότι η Ελλάδα και ο στόλος, συγγνώμη, η Τουρκία και ο στόλος της προσφέρθηκε να προσγειωθεί το ελικόπτερο πάνω σε μια τουρκική φρεγάτα, αλλά φυσικά από τους Έλληνες δεν έγινε κάτι τέτοιο αποδεκτό. Καταλαβαίνουμε ότι και από εδώ αυτή η μέρα δεν ξεχνιέται εύκολα και γίνονται τα ανάλογα αφιερώματα βέβαια, όπως παρουσιάζονται από την τουρκική πλευρά. Ασχολούνται καθόλου με το θέμα της τουρκικής φρεγάτας που έσπασε το εμπάργκο για τη Λιβύη? Υπάρχει κάτι γι' αυτό? Όχι. Τίποτα. Όχι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εννοείται. Πριν από λίγες ημέρες μόνο υπήρξε. Ναι. Υπήρξε δημοσίευμα που έλεγε ότι η Τουρκία έχει 4 φρεγάτες στα ανοιχτά της Μισράτα, της Λιβύης, και προκειμένου να βρίσκεται εκεί για πάνε ενδεχόμενο. Αλλά λίγο μετά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι αυτές οι φρεγάτες βρίσκονται εκεί πρώτα απ' όλα για να αποτρέπουν το προσφυγικό κύμα που ενδεχομένως να έρχεται από τη Λιβύη. Και μόνο γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα για αυτό που μου αναφέρατε, όχι, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Σαν να μην έγινε ποτέ αυτή η διάσκεψη για την κυρία Μαρία, να πάμε στο... Ό,τι και αν γίνεται στα ελληνοτουρκικά ή με την Κύπρο και τα λοιπά, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω. Χθες είχαμε πάλι μία ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτήρισε ατυχές το ανακοινωθέν Ιταλίας-Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα τα βάζει και με την Ιταλία πλέον, μετά από αυτή τη συνάντηση που έκανε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, με τον Ιταλό ομολογό του. Είχαμε μία τέτοια λοιπόν αντίδραση. Ακόμη και το
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας συνεδρίασε χθες, ήταν το πρώτο του 2020 και είπε και εκεί τα δέοντα, όπως καταλαβαίνουμε, είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εκεχηρία στη Λιβύη, ότι και θα στηρίζει άλλο παρά, Μαρία, την κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης. Να πάμε, πάμε και στο Βερολίνο. Πάμε στο Παντελή, γιατί ήταν ο κύριος Βαβιτσιώτης εκεί. Παντελή, τι γίνεται? Καλημέρα. Ήταν η πρώτη επίσκεψη μετά την διπλωματική κρίση, τη μίνι διπλωματική κρίση που δημιουργήθηκε μεταξύ Ελλάδας Γερμανίας, αφού δεν κληθήκαμε στη διάσκεψη για τη Λιβύη. Για το λόγο αυτό ήρθε ο κύριος Βαρβιτσιώτης στο Βερολίνο, είδε την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τα Ευρωπαϊκά Θέματα και βέβαια το Γερμανό Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ροτ. Τι μας είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης και τι του έκανε εντύπωση? Όλοι τον ρώταγαν για αυτό το πλωτό φράκτη. Είναι μεγάλο θέμα στη Γερμανία αυτός ο πλωτός φράκτης που σχεδιάζουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Όλοι ρωτάγανε για αυτό το θέμα. Όπως μας είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης, διαπίστωσε πόσο διαφορετικές απόψεις υπάρχουν στη γερμανική πολιτική σκηνή για το θέμα της Τουρκίας και γενικά για την Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, οι χριστιανοδημοκράτες του είπαν ότι η Τουρκία κάνει πολύ καλή δουλειά στο προσφυγικό, ενώ οι πράσινοι από την άλλη πλευρά λένε ότι η Τουρκία εκβιάζει την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρώπη με το προσφυγικό. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος ΑΕΦΔ ρώτησε τον κύριο Βαρβιτσιώτη και ζήτησε η Κρήτη να γίνει το νησί όπου θα στέλνονται όλοι οι πρόσφυγες μετανάστες και να δημιουργηθεί εκεί ένα στρατόπεδο, όπως είπε. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης του είπε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι στις προθέσεις Ελλάδας να κάνει κάτι τέτοιο. Όχι, του φανεί του καθενός. Καλά, ναι. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Αυτό έκανε εντύπωση στον κύριο Βαρβιτσιώτη. Μήπως θέλουν να έρθουν εδώ να μας πούν πώς να διαχειριστούμε και το προσφυγικό, αφού εκείνοι δεν δέχονται κόσμο. Ό,τι του φανεί του καθενός. Πού να τους πάμε. Ναι. Πού να τους πάμε. Έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξέρουν ακριβώς το μέγεθος της τουρκικής προκλητικότητας. Γι' αυτό η ελληνική αποστολή έβγαλε και χάρτες και τους έδειξε τι γίνεται με το μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας. Εξέφρασε τη δυσφορία του στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κλήθηκε στη διάσκεψη για τη Λιβύη και του είπε στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και στον κύριο Ροτ ότι το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη και ότι είναι το πρώτο σημαντικότερο θέμα εθνικής πολιτικής για την Ελλάδα. Η σοβαρότητη απειλή που δέχεται η Ελλάδα. Να σας πω εδώ ότι στις 14 Φεβρουαρίου είναι η διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο. Θα έρθουν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας και εκεί είναι πιθανό να γίνει μια νέα μίνι διάσκεψη για τη Λιβύη σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, το Υφυπουργό, τον κύριο Ροτ, είναι πιθανόν ότι θα πάρουν μέρος και άλλες χώρες όπως η Ελλάδα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα και στο Θανάστο Ναυγερινό, σε άλλο μέτωπο. Αυτό συμπληρώνω. Υπάρχουν πολλά σχόλια και εδώ στην Τουρκία για αυτό τον πλωτό φράχτη που ανέφερε ο Παντελής. Ναι. Όχι επίσημα από τον τουρκικό τύπο ότι η Ελλάδα στείνει νέο φράχτη κατά της Τουρκίας. Κατά της Τουρκίας. Ωραία. Κατά. Πάμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλα... Ναυγερινό, γιατί στο μέτωπο του κορονοϊού, Θανάση, η Ρωσία κλείνει τα σύνορα με την Κίνα. Καλή σας ημέρα λοιπόν από τη Μόσχα. Μάλιστα τη νύχτα ανακοινώθηκε ότι επιβάλλεται κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο συνοριακό με την Κίνα χωριό Ζαπαϊκάλσκ. Είναι η περιοχή της λίμνης της Βαϊκάλης. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο κέντρο διέλευσης των συνόρων και είναι η κλιμάκωση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από χθες έπειτα από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο υπό την προεδρία του Ρώσου ηγέτη του Βλαντίμιρ Πούτιν. Υλοποιούνται σταδιακά, κλείνουν τα σύνορα για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις αρχικά, όμως ήδη πλέον ανακοινώνεται σήμερα ότι και 6 αεροπορικές εταιρείες σταδιακά περιορίζουν τα δρομολόγια τους, είτε οριστικά τα διακόπτουν, μεταξύ αυτών και οι δύο μεγαλύτερες, η Aeroflot και η S7. Υπάρχουν πολλά ύποπτα κρούσματα που ερευνώνται στη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαρκής μάχη των αρμόδιων υπηρεσιών να προλάβουν, να τα ελέγξουν, να απαντήσουν στις ερωτήσεις του τύπου, γιατί είναι πάρα πολλές. Στους Κινέζους φοιτητές προτείνεται ήδη να συνεχίσουν τα μαθήματά τους
μέσω τηλεδιάσκεψης, να μην πηγαίνουν δηλαδή στα πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα όπως σπουδάζουν, ενώ βέβαια οργιάζουν και οι φήμες ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλή η αιτιολόγηση αυτής της εκτεταμένης διάδοσης του νέου ιού και πιθανώς να ευθύνονται με κάποιο βαθμό βιολογικά εργαστήρια, τουλάχιστον αυτές είναι οι φημολογίες. Χθες μάλιστα η Μαρία Ζαχάροβα, η επίσημη εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ερωτήθηκε από Αρμένιο συνάδελφο αν έχει ελεγχθεί το αμερικανικό σήμερα και πρώην σοβιετικό βιολογικό εργαστήριο που βρίσκεται στην Αρμενία και πότε θα υπάρξει εκεί πρόσβαση Ρώσων επιθεωρητών. Είναι στα πλαίσια τακτικής συμφωνίας όπου ελέγχονται όλα αυτά τα εργαστήρια. Θανάση, αυτό για να δούμε το κλίμα της έντασης και της αγωνίας που υπάρχει. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους, τον Θανάση τον Αβιαρινό, τον Βαδελή τον Βαδασόπουλο και τη Μαρία τη Ζαχαράκη. Πάμε εδώ τώρα για να συζητήσουμε με τον Γιάννη τον Πολίτη, τον Γιάννη τον Τζαμπρούνη και τον κύριο. Ζητώ συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ. Συγγνώμη, μην πω το λάθος μου. Τον κύριο Μαρτζούκο, τον κύριο Βασίλειο Μαρτζούκο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και ναύαρχο, ένα αποστρατεία, αντινάβαρχο, ένα αποστρατεία. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το φράγμα, γιατί φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, μας είπε ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος ότι στη Γερμανία ο κύριος Βαβιτσιώτη δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις για την υπόθεση με το πλωτό φράγμα για το προσφυγικό. Γιάννη Πολίτη, θα κάνει η δουλειά. Πώς το ακούς? Επειδή δεν μου εξήγησε κανείς ή εγώ έχω αδυναμία κατανόησης τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένα φράγμα 2.700 μέτρων, έχει πάει στη Λευκάδα, έτσι. Η παραλία, το κάθισμα τόσο είναι. Ναι. 2,7 χιλιόμετρα. Ναι. Εάν λοιπόν φτιάξουμε ένα φράγμα όσο είναι μια παραλία, δεν κατάλαβα πώς θα εμποδίσουμε τους μετανάστες, γιατί πρόσφυγες δεν έχουμε πια. Εκτός κι αν έχει ένα συμβολισμό για να ικανοποιήσει η κυβέρνηση την κομματική της βάση, στην οποία υποσχέθηκε πολλά προεκλογικά, ότι για δέσμε βάζω και φράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ένα τόσο δα χώρο που νόσω μια παραλία. Πώς τους θα ανακόψεις. Πώς τους θα ανακόψεις. Και τέλος πάντων, η δουλεύει μπορεί να ητή. Μόνο βλάκες δεν είναι. Αν του βάλεις ένα φράγμα από εδώ, θα πάει από δίπλα. Από δίπλα. Μόνο συμβολική αξία αντιλαμβάνομαι να έχει. Ναι. Το να κλείσουμε με φράγμα όλο το Αιγαίο επίσης είναι ανέφικτο και αδύνατο. Θα γελάσω πλανήτης, αλλά δεν γίνεται κιόλας. Θεωρώ λοιπόν ότι η λύση δεν δίνεται με αυτά. Θα χάσουμε 500 χιλιάρικα, τόσο κάνει, για να συμβολήσουμε δεν ξέρω τι. Εάν δεν αποκτήσει σοβαρό πρόεδρο η Ουάσιγκτον για να πάρει το πράγμα πάνω του, γιατί αν είχαμε τον Ομπάμα θα μιλούσαμε αλλιώς. Αυτός είναι ο άγνωστος Χ σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορεί το State Department να είναι εξαιρετικό μαζί μας. Ο Τραμπ όμως δεν ξέρουμε τι κάνει και τι λέει με τον Ερντογκάν. Και αν η Γερμανία δεν βάλει την πολιτική της σχέση με την Ευρώπη πάνω από τις business, πάνω από τις business, γιατί οι επενδύσεις στην Τουρκία είναι απίστευτες. Μόνο η Volkswagen επενδύει τώρα ένα δις. Είναι τρελά τα λεφτά. Η Τουρκία είναι όπως ήμασταν εμείς στην δεκαετία του 70. Παίρνουν όλοι 10 γερμανικές συσκευές στο σπίτι. Αυτό λοιπόν για την κυρία Μέλκερ και για την κουλτούρα της Γερμανίας είναι πρώτη αξία, το εμπόριο. Εάν λοιπόν αυτοί οι δύο παράγοντες, λεφτά στη Γερμανία, σοβαρότητα στην Ουάσιγκτον, δεν επιληθούν, με το θέμα των μεταναστών θα ταλαιπωρούμαστε τα επόμενα 50 χρόνια και πάντα θα τρώμε γκολ. Πάντα θα χάνουμε. Νομίζω καταρχάς ότι περισσεύει υποκρισία από την πλευρά της Γερμανίας, η οποία έκλεισε τα σύνορα το 2016. Και συνολικά η Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα για το πώς ακριβώς θα σχεδιάσει την πολιτική της στο προσφυγικό, την ώρα που δεν προσφέρει πραγματικά καμία βοήθεια. Πέρα από κάποια κονδύλια και έτσι κάποια λόγια. Πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσει η αλλαγή, μήπως, το νέο σύμφωνο. Μήπως δεν πιέζουμε, παιδιά, αρκετά. Νομίζω ότι μήπως είμαστε πολύ, πολύ πολιτισμένοι, να το πω έτσι, γιατί όλα αυτά που έγραψε ο Γιάννης ο Πολίτης, ναι, είναι έτσι ακριβώς. Σε σχέση με την Ευρώπη, νομίζω ότι ο Τραμπ, ναι, η Μέρκελ, η business, ο Όρμπαν τα έχει κλείσει και πυροβολεί. Μόνο εμείς έχουμε μείνει. Και τώρα λένε οι Τούρκοι, το φράγμα είναι εναντίον της Τουρκίας που πάει να βάλει η Ελλάδα. Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε θαλάσσια σύνορα, κάτι που δεν έχει κανείς άλλος. Όπως και η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά εμείς έχουμε τόσο κοντά τα νησιά στην Τουρκία. Νομίζω ότι ένα σημαντικό, ένα σημείο καμπής θα είναι το αν θα προχωρήσει η Ευρώπη στην αλλαγή του συμφώνου συνολικά για τη μετανάστευση. Το Δουβλίνο 2, το πώς θα δίνει το άσυλο, πώς θα μπορεί να παίρνει κάποιος άσυλο, είναι σημαντικό. Βέβαια, πάντα η Ευρώπη τα προχωράει όλα αυτά τα ζητήματα με χρονοκαθυστέρηση. Το έχουμε ζήσει αυτό και με την οικονομική κρίση, το βλέπουμε σε όλα. Ναι. Δυστυχώς, θα πρέπει μέχρι να δούμε τι θα γίνει, θα πρέπει
με την Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη και μέσα στη χώρα. Ναι, βέβαια δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά. Τα νησιά ασφικτιούν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είναι πάνω από 40-50 χιλιάδες μετανάστες, πρόσφυγες στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν αντέχουν τα νησιά. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το πλωτό φράγμα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται κάποια προσπάθεια για πιλωτική εφαρμογή, να δοκιμάσουν κάτι και μην εκπλαγούμε αν τελικά το φράγμα, επειδή και έχουμε ροές και στον Εύρο, ναι, μπει στον ποτάμο Εύρο. Πάει εκεί. Επάνω αντί για τη θάλασσα. Ελλάδα, και τι λέτε? Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, λέω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο η εύκολη καταφυγή στο ότι μας υπερβαίνει και ότι είναι ευρωπαϊκό ευρύτερο θέμα και συνεπώς εμείς μπορούμε να καθόμαστε αυρωμένα χέρια, είναι βολικό μεν, αλλά είναι αναποτελεσματικό. Συνεπώς έχουμε δύο σετ κινήσεων που μπορούμε να κάνουμε, το ένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως, αλλαγές συνθηκών Δουβλίνο και ούτω καθεξής, ισοκατανομή, αλλά όλα αυτά είναι δυνητικά. Αυτό που τα του οίκου μας όμως είναι ένα άλλο σετ κινήσεων που έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και καιρό και δεν έχουμε κάνει. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο ελκυστικοί. Όταν δηλαδή ένας κάτοικος του Μπαγκλαντές, που είναι 170 εκατομμύρια σε μια έκταση λιγότερη από την Ελλάδα, και έρχονται εδώ πέρα, πληρώνονται εκεί 30 δολάρια το μήνα εργασία και μάλιστα με υπερεργασία. Έρχονται εδώ πέρα και την χάνουν βασιλικής υποδοχής με 500 ευρώ το μήνα, επιδόματα, με δωρεάν στέγη και σύντηση. Φωνάζουν και το σόι τους γιατί βρίσκουν ένα επίγειο παράδεισο, ναι, με μια πληθώρα. Εντάξει, άρα λοιπόν πρέπει να γίνουμε... Είναι κουλτούρα μας, αν θέλετε, τέτοια. Όχι, άρα λοιπόν ας αποφασίσουμε. Θέλουμε κουλτούρα που να μας βουλιάξει αύριο μεθαύριο σε υπερπληθυσμό ατόμων που είναι δύσκολοι στην αφομοίωση ή στην ένταξη, γιατί και λόγω του θρησκεύματος δεν είναι εύκολα πράγματα. Άλλο να έχεις από τη Βόρεια Ευρώπη μετανάστες, άλλο να έχεις από την Ασία και την Αφρική. Συνεπώς, είναι πολλά. Αν η Ελλάδα θα μπορούσε, εύνης, για παράδειγμα, να στήσει κέντρα επισήμου υποδοχής ετούντων άσυλο, τότε θα μπορούσε αυτοί που έρχονται λαθρέα να στερούνται το δικαιώμα. Θα σας ζητήσουμε σε ένα λεπτό την εμπειρία σας και το σχόλιο σας, γιατί φαίνεται πως έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Πάνω σε αυτό που λέτε πάντως, είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα εξαθλειωμένοι. Δεν είναι όλοι αυτοί που έρχονται κατά ανάγκη εδώ. Κοιτάξτε, όταν έρχεται κάποιος από ασφαλείς χώρες, πρέπει να πηγαίνει στην εγκύτερη ασφαλή χώρα για να ζητήσει άσυλο. Όχι να περνάει 7 χώρες για να καταλήξει στην Ελλάδα. Γιατί πρόκειται προφανώς για οικονομικά κίνητρα, για μια καλύτερη ζωή και όχι επειδή κινδυνεύει η ζωή του μέσα σε μια εμπόδια. Κύριε Ναύαρχε, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Πολύ άνω τέτοια. Και στους συναδέλφους, γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται μια σοβαρή εξέλιξη. Πάμε στο Ζήση Μούσιο που καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας. Φαίνεται ότι έχουμε σοβαρή κινητικότητα από την Τουρκία. Έλα, Ζήση. Λοιπόν, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε επίσημα από το Υπουργείο, και το λέω αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ότι το ερευνητικό σκάφος Urut Reis είναι αδελφάκι σκάφος, όπως είναι το Yavuz και το Fatih που λέμε τόσες μέρες, που βρίσκεται στην ΑΟΣ της Κύπρου, πέρασε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή του Καστελόριζου τα ξημερώματα, δεν ξέρουμε ακριβώς ώρα. Κινείται δηλαδή εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην περιοχή του Καστελόριζου, χωρίς όμως να διεξάγει κάποιες έρευνες. Δεν έχει δηλαδή κατεβάσει τα καλώδια, τα μηχανήματα που έχει πάνω του αυτό το σκάφος για να ξεκινήσει να κάνει κάποια εργασία. Πλέει μόνο του επίσης, ναι, δηλαδή δεν έχει συνοδευτικά πλοία στρατιωτικά όπως αυτά που έχουν το Yavuz και το Fatih στην περιοχή της Κύπρου. Παρακολουθείται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, σπέβδει στην περιοχή η φρεγατανική φόρος Φωκάς για να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Δεν πραγματοποιεί κάποιες εργασίες. Παρακαλώ, Ζήση, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ πολύ να βάλουμε τίτλο ότι σπέβδει στην περιοχή η φρεγάτα νικηφόρος Φωκάς, προκειμένου να παρακολουθήσει τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού, το οποίο, όπως μετέδωσε πριν από δευτερόλεπτο Ζήσης Μουσιός, με βάση επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό ερευνητικό, το Urut Reis, έχει περάσει σε ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στο Καστελόριζο. Δεν συνοδεύεται, ξαναλέω, όπως μεταδίδει ο Ζήσης Μούσιος, από τουρκικά πολεμικά σκάφη,
Ας μην αμφιβάλλουμε ότι είναι σε απόσταση ασφαλείας τα τουρκικά μαχητικά, για να δουν πώς θα αντιδράσουμε. Όμως η Αθήνα παρακολουθεί σε κατάσταση πια άμεσης επιφυλακής τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού και στέλνει στην περιοχή την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Ζήση. Επίσης να σας πω ότι κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι μήπως κινήθηκε σε αυτή την περιοχή λόγω καιρού, δηλαδή να κρυφτεί, να ακολουθήσει μια διαδρομή, να κρυφτεί περνώντας πίσω από το Καστελόριζο και από το σύμπλεγμα εκεί των νησιών από το καιρό για να πάει σε πιο ήρεμα νερά μέχρι να... Ξέρουμε αν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή θα δικαιολογούσαν μια τέτοια κίνηση. Έχει ισχυρούς ανέμους, όλα τα σενάρια τα παρακολουθούμε. Ζήσει, από το επειδή Υπουργείο. Επειδή καλύπτεις χρόνια το ρεπορτάζ, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα για τον καιρό, έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο λόγω καιρικών συνθήκων? Ναι, το σκάφος αυτό δεν είναι πολεμικό. Έτσι. Ναι. Το σκάφος ερευνητικό, αυτό είναι ερευνητικό. Ναι. Μπορεί να κινείται και κινείται συνήθως, γιατί έχει κάνει συνέχεια διαδρομές πάνω στο Αιγαίο σε διεθνή χωρικά ύδατα. Υπάρχουν φορές που ίσως λόγω του καιρού να μπορέσει να μπει για λίγο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα λοιπόν αυτό που εξετάζουν στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά στέλνουν και τη φρεγάτα στην περιοχή προκειμένου να παρακολουθήσει τις προθέσεις και τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους, είναι πρώτον, αν μιλάμε για έναν αναγκαίο ελιγμό προκειμένου να προφυλαχθεί όπως λες από τον καιρό, ή αν μιλάμε για μία κλιμάκωση της πρόκλησης προκειμένου να τσεκάρουν τις αντιδράσεις μας, προκειμένου να δουν αν θα στείλουμε πολεμικά σκάφη στην περιοχή και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το επεισόδιο. Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, το σκάφος αυτό απλά κινείται στο χώρο, δεν πραγματοποιεί εργασίες και να δω προς τα πού θα πάει. Ζήσει ένα λεπτό, σε παρακαλούμε πολύ. Κύριε Νάβαρχε, τι λέτε? Δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες κινείται αυτή τη στιγμή. Κρατάω μια επιφύλαξη. Σίγουρα στη στρατηγική της Τουρκίας είναι το να μας δοκιμάσει στις αντιδράσεις. Να μας τσιγκλίσουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που αναμένεται στο επόμενο διάστημα βάσει των δηλώσεων της Τουρκίας. Και βεβαίως επιβεβαιώνομαι στις προβλέψεις μου όταν λέω ότι πρώτο πεδίο δοκιμής θα είναι κοντά στο Καστελόριζο και μεταγενέστερα στην Κρήτη. Αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του συμφώνου. Είναι στο κομμάτι του συμφώνου. Έχεις, Δύση. Και βέβαια. Αυτό που μετέδωσε ο Ζήσης είναι στο κομμάτι που περιλαμβάνεται στο σύμφωνο. Κάνει, τώρα στο πια μεταδίδεται. Σύμφωνο. Τώρα πια μεταδίδεται από όλους. Δεν πάει να προχωρήσει τον καιρό, δυστυχώς. Και έχει η Ελλάδα έμπειρους πολιτικούς και έμπειρους στρατηγούς και ναυάρχους όπως εσάς. Μου κάνει έκπληξη τώρα, γιατί μέσα στις γιορτές είχα συναντήσει την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία όπως και ο Βενιζέλος νομίζω αυτό το θέμα δεν το ξέρει κανείς άλλος. Και μου είχε πει το εξής: σας ακούω να λέτε για την Κρήτη συνέχεια ότι θα πάει ο Ερντογκάν. Δεν θα πάει στην Κρήτη. Όχι. Εάν μπορώ, μου λέει, να τον διαβάζω καλά τόσα χρόνια, θα πάει στο Καστελόριζο και θα πάει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Δεν είναι προφήτησα η Ντόρα, έμπειρη πολιτικός είναι. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν πάει να προφυλαχτεί από τον καιρό. Εδώ και καιρό το. Δοκιμάζει το λέμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η καθοριστική στιγμή, τα όρια, τις αντοχές και την αντίδρασή μας. Και κάτι ακόμη. Και χρόνους αντίδρασης. Είναι έτσι, κύριε Νάμπαχε. Γιατί μου το λέγανε και πιλότοι αυτό, ότι οι παραβιάσεις που κάνουν και στους διψούς κλπ. Είναι για να μετρήσουν και τους χρόνους αντίδρασης, να μετρήσουν και να καταγράψουν σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρισκόμαστε. Είναι έτσι. Το κυριότερο είναι η αποφασιστικότητα που θα δείξουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αν δηλαδή είμαστε πιστικοί στο κομμάτι αυτό και εννοούμε αυτά που λέμε, τότε υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει πίσω ένα βήμα η Τουρκία. Όσο βλέπει αναντιστοιχεία λόγων και έργων ή γενικολογίες ή αυτό, θα ενθαρρύνεται και θα αποθρασύνεται. Έχουμε το Ζήση αμέσως, Γιάννη. Γιατί... Ο Ζήσης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ναι, σας ακούω. Ζήση, έχεις κάτι νεότερο όση ώρα μιλάμε? Σου αφήσαμε λίγο χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι στο κινητό έχονται διάφορα μηνύματα τώρα, ναι, από τις πηγές σου στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Ναι. Σας είπα, το νεότερο είναι θα παρακολουθεί το πολεμικό ναυτικό της κινήσης του ερευνητικού σκάφους και να δούμε τελικά αυτό το σκάφος θα παραμείνει. Εάν θα φύγει, πάντως κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα σε συγκεκριμένη περιοχή. Να πάμε και στην Αλεξία την Τασούλη, ναι, να δούμε αν έχουμε κάποια ενημέρωση και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλεξία, καλημέρα. Έλα, Αλεξία. Και σε σένα.
Καλημέρα. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανοιχτή γραμμή, όπως είναι φυσικό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άλλωστε, χθες ο Νίκος Εδένδιας είδε και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στη Βουλή. Θυμίζω χθες ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα και ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του. Να σου πω, η τελευταία αντίδραση της Τουρκίας ήταν η χθεσινή ενόχληση από τη συνάντηση που είχε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών με τον Ιταλό ομόλογό του και η στήριξη της Ιταλίας προς την Κύπρο σε θέματα των γεωτρήσεων. Η Τουρκία είχε αντιδράσει χθες πάρα πολύ. Έβγαλε ανακοίνωση και μίλησε για ατυχή δήλωση από πλευράς της Ιταλίας και ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ από την Κύπρο να σταματήσει τις γεωτρήσεις. Είναι και το δεύτερο συνεχόμενο άδειασμα, με συγχωρείς Αλεξία, της Ιταλίας, εισαγωγικά άδειασμα προς την Τουρκία, έτσι. Ήταν ένα κανονικότατο άδειασμα, ήταν μια συνάντηση η οποία ενόχλησε πάρα πολύ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και διεμήνυσε ότι πρέπει να σταματήσουν οι έρευνες και γεωτρήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και όχι της Τουρκίας, όπως είπε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έλεγα ότι ήταν μια κίνηση αυτή το να κατέβει το Ρουκρέις προς την ελληνική περιοχή αναμενόμενη. Μετά την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, είναι κάτι που είχε ερωτηθεί πάρα πολλές φορές σε το Υπουργείο Εξωτερικών για μια ενδεχόμενη τέτοια κίνηση από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχει απαντήσει ότι θα απαντήσουμε σε όλους τους τόνους και σε πρώτη φάση το Νικηφόρος Φωκάς το παρακολουθεί για να δούμε αν και εφόσον θα αποχωρήσει από την περιοχή, Αλεξία, κοντά στο Καστελόριζο. Μου στέλνουν μήνυμα. Γιάννη Πολίτη, Γιάννη Τσαπρούνη, κύριε Ναύαρχε, τώρα, ότι πλέει με πολύ αργή ταχύτητα εντός της ελληνικής ΑΟΣ, δεν έχει ρίξει σύρματα ακόμη, όπως μετέδωσε και ο Ζήσης Μούσιος. Το παρακολουθούμε στενά και έχουν ενεργοποιηθεί όλα εκείνα που πρέπει να ενεργοποιηθούν για το ενδεχόμενο να έχουμε πρόκληση. Διότι υποζήσεις ότι μπορεί να είναι, απλά μπήκαν λίγο μέσα παιδιά, να είναι και λίγο και από τα δύο. Σας είχε καιρό. Ένα τσαμπουκά, ναι, έναν μπήκα... επικοινωνιακό τσαμπουκά. Ναι, μπαίνω μέσα. Κοίτα, εγώ μπορώ να πω. Στρατηγικά λέγεται ανακλήσιμη πρόκληση. Λέγω ότι είμαστε έτοιμοι και για το ενδεχόμενο παγίδας. Να μας στείλουν παγίδα δηλαδή για να αντιδράσουμε και να βρεθούμε απολογούμενοι. Ναι. Θα τα δούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνουμε εδώ μαζί να το παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο πώς η αντιτρομοκρατική κατάφερε να φτάσει στην σύλληψη του Τοξοβόλου και τη συνεργού της Δρούπα. Η Μίνα Καραμήτρου αποκαλύπτει το άγνωστο παρασκήνιο της υπόθεσης. Και 24 χρόνια από την κρίση των ημείων. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Στο στούντιο της εκπομπής Ωραλάδος 7, ένας εκ των πρωταγωνιστών εκείνων των ημερών, ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, Βασίλειος Μαρτζούκος. Τώρα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ και λίγα λεπτά έχουμε μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά του Καστελόριζου. Το ερευνητικό τουρκικό πλοίο, το Urus Race, πλέει εδώ και αρκετή ώρα πια στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά σκάφη. Σπέβδει στην περιοχή η ελληνική φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς και παρακολουθείται στενά η πορεία του τουρκικού ερευνητικού, το οποίο δεν έχει κατεβάσει σύρματα, απλώς πλέει στην περιοχή και παρακολουθείται στενά από όλα τα ελληνικά κέντρα. Εμείς το μεταδίδουμε, μου λέει εδώ η Μαρία Ζαχαράκη με μήνυμα ότι ακόμη τα τουρκικά μέσα δεν έχουν κάνει καμία αναφορά στο γεγονός αυτό, στο περιστατικό αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίδραση από τα τουρκικά μέσα. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο από το Υπουργείο Εξωτερικών, όμως προτού τη συναντήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, λέγατε κάτι νωρίτερα αναφορικά με το. Και, με αυτό που σχετικά με την περιοχή που πλέει το τουρκικό σκάφος.
Ναι, έλεγα ότι εάν πλέει όχι στα χωρικά, ελπίζω όπως είπατε πριν. Στα χωρικά ύδατα. Στα χωρικά ύδατα. Έτσι είναι. Έτσι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό ξέρουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν περνάει στα χωρικά ύδατα, ελπίζω πάλι να είναι αυλαβής διέλευση. Δηλαδή αναγκαστική διέλευση αυλαβούς φύσεως. Έτσι, γιατί αλλιώς είναι παραβίαση. Ναι. Είναι δηλαδή καθαρή πρόκληση. Άρα πρέπει πρώτα να δούμε τι ακριβώς πρόκληση έχουμε. Ναι, δεν ξέρουμε. Ποιο βαθμό πρόκληση έχουμε. Ακριβώς. Αν μπήκε μέσα και φεύγει γιατί είχε καιρό. Αν μπήκε μέσα για να μας δοκιμάσει. Έτσι. Μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει. Και τι θέλουν να κάνουν. Γιατί υπάρχει πάντοτε και το ενδεχόμενο του να στείλουν παγίδα. Έτσι δεν είναι. Να μας αναγκάσουν δηλαδή να αντιδράσουμε. Όλο τον τελευταίο καιρό οι προκλήσεις της Τουρκίας ανεβαίνουν σε επίπεδο και σε... Και σε ποιότητα. Αναβαθμίζονται και σε ποιότητα. Κυρία Μαρτζουκού, για ακριβώς... την υφαλοκρηπίδα που λέγατε, να δούμε λίγο τι συμβαίνει με το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Σε αντίθεση με την ΑΟΖ, η οποία πρέπει να κηρυχθεί, η υφαλοκρηπίδα υπάρχει εφεαυτής. Όμως και εκεί γεννάται ένα θέμα ως προς το τελικό της όριο, που φτάνει όταν αμφισβητείται από γειτονικό κράτος. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή και ως προς την υφαλοκρηπίδα, η οποία επαναλαμβάνω υπάρχει μεν, ναι, αλλά δεν έχει χαρεχθεί τα όρια. Και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει και συντεταγμένες σχετικές. Άρα ενδέχεται, εάν πλέει σε θαλάσσιες ζώνες πάνω από την δική μας υφαλοκρηπίδα, όπως εμείς τη θεωρούμε, ναι, να έχουμε ένα θεματάκι διεθνώς ως προς την νομιμοποίηση. Επειδή δεν έχουν κατατεθεί εάν η Τουρκία επικαλεστεί ότι δεν είναι στη δική μας. Έχει κάτι νεότερο να μας πει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε την Αλεξία. Λοιπόν, ναι, μίλησα πριν από λίγο με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιβεβαίωσε έπειτα από ειδική του επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι όντως βρίσκεται το Ουκρέι σε νότια της Μεγίστης. Φαίνεται ότι κάνει αυλαβή διέλευση, είναι αυτό που συζητάγατε και νωρίτερα για την ώρα. Δεν συνοδεύεται από κανένα άλλο τουρκικό πλοίο. Η Νικηφόρος Φωκάς είναι πολύ κοντά και το παρακολουθεί. Και να προσθέσω μόνο ότι, να θυμίσω μάλλον ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο επίσης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, και να θυμίσω ότι είχε εντοπίσει τις προηγούμενες ημέρες ανοιχτά των λιβικών ακτών μια τουρκική φρεγάτα, η οποία συνόδευε το φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβάνου, που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης. Υπήρχε λοιπόν μια κινητικότητα από την Τουρκία τις τελευταίες ώρες. Σε ό,τι αφορά το Ουκρέις τώρα, το παρακολουθούμε. Ο κύριος Σεδένδιας είναι στο γραφείο του και φυσικά είναι σε επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Μάλιστα. Αλεξία, για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε σε σένα, έλα Γιάννη. Νομίζω ότι όπως υπάρχουν επίπεδα προκλήσεων με την Τουρκία, υπάρχουν και επίπεδα αντίδρασης από την Ελλάδα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και πρώτα βέβαια οι ένοπλες δυνάμεις και η κυβέρνηση, αλλά επειδή ήταν ένα κλίμα και ένα σκηνικό το οποίο το περιμένει εδώ και καιρό η χώρα, νομίζω ότι υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και ο κατάλληλος σχεδιασμός. Χρειάζεται ψυχραιμία να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, τι ακριβώς συμβαίνει και ότι από εκεί και πέρα θα υπάρξουν οι σωστές αντιδράσεις. Για να μην μπούμε αμέσως, γιατί θα αρχίσει κόσμος να λέει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε αυτό. Στέλνω μήνυμα ότι να ανέβει το θερμόμετρο που την μπορεί χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή. Στενά άπαντες. Είναι άπαντες ενημερωμένοι. Και νοητό, από εκεί και πέρα, βέβαια, να είμαστε σίγουροι ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία δεν λογαριάζουν, ναι, από την λογική και από όσα συμβαίνουν και από τις παρενέσεις ξενοκρατών. Είδαμε ότι μετά το Βερολίνο, τι συνεχίζει και τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη. Στέλνει Σύρους μισθοφόρους, ναι, στέλνει πολεμικό υλικό, φρεγάτες πλέουν στα νυχτά της Λιβύης. Σίγουρα δεν τηρεί τη συμφωνία. Είναι ακόμη στη γραμμή. Όχι, δεν την έχουμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο απευθείας με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε λίγο με το Ζήστο Μούσιο. Έχει σημασία μεγάλη να δούμε αν μιλάμε για την υφαλοκρηπίδα, αν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, σε ποιο σημείο ακριβώς έχει φτάσει, αν έχει φτάσει σε αυτή την διαφιλονικούμενη περιοχή από τους Τούρκους ή αν έχει μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αν δηλαδή μιλάμε για ολική παραβίαση ή αν παίζουν με το... Μπορεί να διέρχεται αυλαβός. Ναι. Προς το παρόν η Αλεξία αυτό μας έχει πει. Τι σημαίνει αυλαβός? Αυλαβός σημαίνει ισοταχής κίνηση, χωρίς αυξομοιώσεις, ναι, χωρίς
προσπάθεια υποκλοπής στοιχείων από την ξηρά με ενεργητικά μέσα, αν είναι πολεμικό πλοίο χωρίς προκλητικές κινήσεις, παραδείγματος χάρη στροφή πυροβόλων, εγκλωβισμοί, όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Συνεπώς υπάρχουν μια σειρά κανόνων που καθορίζουν τι σημαίνει αυλαβής διέλευση. Mm-hmm. Αν κάτι από αυτά δεν τηρηθεί... Αυλαβής, δηλαδή είναι πάω μια βόλτα, αυτό είναι το αυλαβής. Περνάω μια βόλτα. Περνάω γιατί αναγκαστικά είναι ένα αναγκαστικό σημείο διελεύσεως αυτό. Ναι. Έτσι, ένα στενό, ένα αυτό που πρέπει να περάσει. Προς το παρόν η ενημέρωση είναι ότι είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είπε κάτι σωστό ο Άκης, επειδή είμαστε θερμόαιμος λαός και θα αρχίσουμε τα διάφορα πατριωτικά σε λίγο. Να μην τον αφήσουμε να πάμε εκεί κλπ. Θέλει μια ψυχραιμία για να δούμε τι πάει να κάνει. Έτσι. Γιατί εμείς θα αντιδράσουμε, όπως λέει η ελληνική πλευρά, εάν αρχίσει να τρυπάει, για να το πω απλά. Δεν πρόκειται περί αυτού. Όχι. Γι' αυτό ας μην αρχίσουμε τα πατριωτικά. Και να πούμε ότι μιλάμε για το ερευνητικό σκάφος. Το λέω για τους πολιτικούς. Μην αρχίσουν τα ηρωικά και πανικοβάλλουμε την κοινωνία. Έχουμε πανικό, έτσι. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρτσούκο. Πηγές πάντως του Υπουργείου Άμυνας λένε και γι' αυτό το παρακολουθούν στενά. Διαμηνύουν ότι υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία. Λένε ότι, κύριε Ναύαρχε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά τα ναυτικά. Μπαινοβγαίνει. Και ότι κινείται, έχει μια κατεύθυνση δυτική. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν προσπαθούμε να διαβάσουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Προσπαθούν οι επιτελείς, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, το Μέγαρο Μαξίμου, να διαβάσουν σε τι βρισκόμαστε μπροστά. Έτσι ώστε και η αντίδρασή μας να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η δυτική πορεία σημαίνει ότι είτε μεταβαίνει σε ένα άλλο τουρκικό λιμάνι στη νότιο-δυτική Τουρκία ή και στη δυτική Τουρκία, ή ότι παραμένει στην περιοχή την οποία η Τουρκία επικαλείται ως δικά της ύδατα, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, και αρχίζει έρευνες. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν που θα αφήσει σύρματα πίσω και θα αρχίσει οι έρευνες, τότε είναι πρόκληση και ας μην είναι γεωτρύπανο. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ναι. Άδερφος είναι πολύ ξεκάθαρος. 1, 2, 3. Μας τα βάλε στο καλό πολύ ωραία. Ναι. Έτσι. Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ πολύ, συνάδελφοι, ας μείνετε. Αν δεν σας ταλαιπωρούμε, μείνετε μαζί μας, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε σε εξέλιξη μια ιστορία. Να δούμε τι ιστορία είναι αυτή. Πού πάμε τώρα, μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Ινστιτούτο Παστέρ, στον κύριο Ανδρέα Μεντή, ο οποίος είναι διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παστέρ. Κύριε Μεντή, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αλλά βλέπετε ότι οι ειδήσεις τρέχουν. Καλημέρα σας. Θέλουμε τα φώτα σας και ή δυνατόν, πώς να το πω, λίγο να μας ηρεμήσετε, να ηρεμήσει ο κόσμος που ακούει τόσο πολλά για τον κορονοϊό. Τα δείγματα που έχουν σταλεί στο Ινστιτούτο Παστέρ και για την γρήπη τύπου Α, τύπου Β, αλλά και για τον κορονοϊό είναι πολλά. Σε τι σημείο βρισκόμαστε? Όσον αφορά τον κορονοϊό ή τη γρήπη. Πάμε στον κορονοϊό. Στον κορονοϊό που είχαμε για τον συναγερμό χθες. Ναι, βεβαίως. Έχουν έρθει αρκετά δείγματα, γύρω στα 10 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ την τελευταία εβδομάδα. Όλα ήταν αρνητικά, αλλά με εξαίρεση το ένα, νομίζω ότι τα άλλα φαινόντουσαν από την αρχή ότι θα είναι αρνητικά, διότι δεν είχαν τις προϋποθέσεις να είναι θετικά. Αυτό που λέτε το ένα είναι αυτό με τον 63χρονο που ήταν στο νοσοκομείο Αχέπαστε. Όχι. Θεωρώ ότι αυτό και αυτό ακόμα το δείγμα έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι θετικό. Πριν το εξετάσουμε, βέβαια. Το εξετάσαμε, βρέθηκε αρνητικό και νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, σε αυτό το θέμα έχει κλείσει. Αλλά θα ήθελα να πω ότι και να έρθει κάποια στιγμή ο κορονοϊός στην Ελλάδα, δεν θα γίνει η δευτέρα παρουσία. Θέλει ψυχραιμία, όπως είπατε, και στα ελληνοτουρκικά και στον κορονοϊό. Ναι. Όταν λέτε ψυχραιμία, τι εννοείτε? Γιατί, ξέρετε, πάει το fake news ξυφούνι. Διάβασα κάπου ότι υπάρχουν κάποιοι που φτάνουν μέχρι το σημείο να λένε «Παιδιά, να πίνουμε το αντισηπτικό». Προστερούν να μην το κάνουμε, γιατί θα είναι επικίνδυνο μάλλον. Πιο πολύ από το κορονοϊό. Φαντάζομαι ότι είναι τόσο χονδροειδές αυτό που δεν θα το κάνει κανένας. Αλίμονο. Ναι. Ψυχραιμία με την έννοια ψυχραιμία κυρίως και στις υγειονομικές υπηρεσίες, διότι ο κόσμος δεν έχει ανάγκη, δεν χρειάζεται να ασχολείται με τον κορονοϊό παρά μόνο αν έρθει στην Ελλάδα και εκεί θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας ή του ΕΟΔΗ για το τι θα κάνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα προβλήματα. Κορονοϊό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στην Ελλάδα. Πάμε λίγο στη γρήπη. Δεν πρέπει να ανησυχεί. Το αν θα έρθει αργότερα θα το δούμε. Μάλιστα.
Πάμε λίγο στη γρήπη, όπου τα δείγματα που έχουν σταλεί είναι σαφώς πολλά περισσότερα και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι αυξημένα τα δείγματα τα οποία σας έρχονται? Δεν έχει σημασία πόσα μας έρχονται, γιατί μπορεί για κάποιους λόγους να μην έρχονται σε εμάς, να πηγαίνουν αλλού. Αλλά το θέμα είναι ότι η γρήπη δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά από άλλες χρονιές. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πω ότι μια ιδιαιτερότητα που είχε φέτος, ότι ξεκίνησε αρκετά αργότερα, μετά τις διακοπές, ενώ συνήθως ξεκινάει μέσα στις διακοπές. Αλλά ενώ ξεκίνησε αργότερα, έχει επιταχυνθεί την προηγούμενη εβδομάδα και την παραπροηγούμενη. Και πιστεύω θα κορυφωθεί τώρα. Σε μία-δύο εβδομάδες δεν θα έχουμε ιδιαίτερα. Θα αρχίσει να μειώνεται η συχνότητα της γρήπης. Άρα λέτε ότι περί τα μέσα Φεβρουαρίου, δεν ξέρω αν θα παίξει μεγάλο ρόλο και ο καιρός, αν θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, αλλά περί τα μέσα Φεβρουαρίου θα πρέπει λογικά να περιμένουμε να ξεκινήσει η ύφεση του φαινομένου. Ναι, θα κορυφωθεί εκεί γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου και σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει, αλλά θα υπάρχουν κρούσματα μέχρι και τον Μάιο. Αλλά η πολλή φούρια μέσα στον Φεβρουάριο φαντάζομαι θα ηρεμήσει. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι ειδικοί λέτε ότι πρέπει και τώρα ακόμη να εμβολιαζόμαστε, και εμείς και τα παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες, ότι δεν είναι αργά. Βεβαίως ότι θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι το εμβόλιο δεν θα μας προστατεύσει τις πρώτες 10-15 μέρες. Μετά αρχίζει η προστασία του εμβολίου. Έτσι. Αλλά ακόμα και τώρα, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να εμβολιαστούν. Κύριε... Γιατί όπως είπαμε, η γρήπη θα κρατήσει μέχρι τον Απρίλιο, συνήθως κρατάει, μερικές φορές και τον Μάιο. Κύριε Διευθυντά, είναι ένας τρόπος προφύλαξης όταν μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ας πούμε, ή σε χώρους που έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχουμε μια μασκούλα στην τσέπη μας, να τη βάζουμε και βγαίνοντας από το μετρό ή από το λεωφορείο να την ξαναβάζουμε στην τσέπη μας? Ακούγεται λογικό αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Εγώ συνεχώς κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Δεν το κάνω αυτό. Εκείνο που θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα του Υπουργείου Κοινωνιών, ίσως και του Υπουργείου Υγείας, είναι να αυξάνεται η συχνότητα αλλαγής του αέρα μέσα στους, παραδείγματος χάρη, στους σειρμούς του μετρό. Ο εξαερισμός δηλαδή να είναι στο full, έτσι ώστε και ακόμα να υπάρχουν μικροοργανισμοί στον αέρα, αυτοί να μειώνονται με τους εξαερισμούς που υπάρχουν στο μετρό. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει ειδικούς λόγους, δεν έχει κάνει το εμβόλιο της γρήπης για ιατρικούς λόγους και έχει λόγους ιατρικούς επίσης να φοβάται μην κολλήσει γρήπη και είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστους χώρους όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό είναι να έχει μια μάσκα. Αλλά όχι μαζικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μαζικά να κυκλοφορούμε με μάσκες. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλό είναι να ακούμε ψύχρεμες φωνές. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πραγματικά φυσικαστικός ο κύριος Μεντής. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό μας πρωτού πάμε σε διαφημίσει. Να θυμίσουμε ότι πλησιάζει η μέρα 2 Φλεβάρι, η κλήρωση για το μεγάλο δώρο από την Coffee Eat, που μέσω του Open σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Μέσω του 1499 λοιπόν διεκδικείται αυτό το τεράστιο δώρο. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999 ή στέλνετε μήνυμα Open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείται και το ολοκλήρωμένο SUV της Volkswagen, το T-Cross 1000 κυβικών 95 ύπων, για την πόλη, για τις αποδάσεις σας, με όλα τα ηλεκτρονικά καλούδια απάνω, έτσι ώστε να απολαύσετε την οδήγησή σας. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο. Παγκόσμιο συναγερμό για τον κορονοϊό, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ύποπτα κρούσματα και στην Ελλάδα. Ο διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παστέρ στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 7» και ο λοιμοξιολόγος Δρόσος Καραγιωργόπουλος μας εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε. Μάλιστα. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Λοιπόν, παρακολουθούμε πάντοτε το τι συμβαίνει με το τουρκικό ερευνητικό, το Ulus Race, που έχει προκαλέσει μια σχετική επιφυλακή στις ένοπλες δυνάμεις και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όλοι λένε ότι παρακολουθούμε με ψυχραιμία τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, για να δούμε αν πρόκειται για παραβίαση, αν πρόκειται για πρόκληση, αν πρόκειται για βλαβή διέλευση, αν πρόκειται για κάτι και από τα δύο, να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε την μαύρη επιτήρηση των
των ημείων. Μπορεί όλα αυτά και προφανώς όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Δρόσο Καραγεωργόπουλο, τον λοιμοξιολόγο που είναι εδώ κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Θέλουμε τα φώτα σας σε λίγο, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και για την γρίπη εξαιρετικά. Τον κύριο Απελιώτη που είναι εδώ κοντά μας. Και την συναδελφό μας, την Ελευθερία την Αρλαπάνου. Να δούμε τι νεότερα έχουμε και για την τσέπη μας. Να ξεκινήσουμε με εσάς, γιατί υπάρχει έντονη ανησυχία στον κόσμο. Πληθαίνουν και τα κρούσματα και για την γρίπη. Έχουμε και τα ύποπτα κρούσματα τα οποία στάλησαν στο Ινστιτούτο Παστέρ για τον κορονοϊό. Ωστόσο, είχαμε νωρίτερα και σύνδεση με τον κύριο Μεντή, μας είπε ότι δεν έχει φτάσει ακόμη εδώ. Ένα ερώτημα μόνο γι' αυτό, πρωτού πάμε στη γρίπη. Πιστεύετε ότι θα έρθει σίγουρα στη χώρα μας ο κορονοϊός? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το σίγουρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Είναι θέμα πιθανοτήτων. Δεν είμαστε από τις χώρες που είμαστε οι πιο πιθανές να έρθουν κρούσματα. Δεν έχουμε τόσες πολλές επικοινωνίες με την Κίνα. Ίσως περισσότερο τουρίστες το καλοκαίρι. Αλλά θα ήταν καλό να αποφύγουμε αυτή την περίοδο της γρίπης του χειμώνα, τουλάχιστον, τόσο ώστε να είναι καλύτερες οι συνθήκες αν και όταν έρθει ο κορονοϊός. Να μην συμπέσουν. Ναι, είναι καλό να μην συμπέσουν και γιατί το σύστημα υγείας ζορίζεται πάρα πολύ με τη γρίπη, αλλά και οι συνθήκες του χειμώνα. Ο πληθυσμός καθίσταται περισσότερο ευάλωτος, έτσι δεν είναι? Ναι, οι συνθήκες του χειμώνα με το κρύο, με το συγχρονισμό, με τα σταγονίδια που μεταφέρονται πιο εύκολα, ευνοούν τώρα το χειμώνα τη μετάδοση. Πρώτη να σας πω, εδώ ο κόσμος ρωτάει ακόμη, έχει φοβηθεί τόσο πολύ, ρωτάει και με τα δέματα που έρχονται από την Κίνα, με τα αντικείμενα που έρχονται από την Κίνα. Ρωτάνε, τι κάνουμε με αυτά, δηλαδή μπορεί, γιατί λέμε για τα αντισηπτικά, να πλένουμε τα χέρια μας. Στέλνουν μηνύματα, επειδή υπάρχει τέτοιος πανικός λόγω των θανάτων στην Κίνα και των χιλιάδων κρουσμάτων, έχει προκληθεί έντονη ανησυχία. Είναι ένας ιός του αναπνευστικού και αυτοί οι μεταδίδονται με σταγονίδια, που σημαίνει όταν βήχω και όταν φταρνίζομαι, αν δεν προστατευτώ, τα σταγονίδια μπορούν να πάνε μέχρι ένα μέτρο. Και από εκεί ή άμεσα στους βλενογόνους να μπουν, ή με τα χέρια μας, αν ακουμπήσουμε αυτές τις επιφάνειες, να τα βάλουμε στη μύτη μας, στα μάτια ή στο στόμα. Αυτή είναι η μετάδοση. Επομένως, τα μέτρα για να μην μεταδίδονται τέτοιοι ιοί είναι αυτός που έχει τα συμπτώματα ενός ιού του αναπνευστικού να χρησιμοποιεί ένα χαρτομάντιλο όταν βήχει και όταν φθαρνίζεται και να το πετάει, όχι το χέρι του, ναι. Ή άμα δεν έχει χαρτομάντιλο, στον αγκώνα. Mm. Και οι υπόλοιποι από εμάς, αν υπάρχει κάποιος άρρωστος, να έχουμε μια απόσταση ασφαλείας. Τα δύο μέτρα που έχουν ακουστεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και στα δύο μέτρα. Το ένα μέτρο. Να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας. Δηλαδή με τα χέρια μας, από τις επιφάνειες να μην τα βάζουμε. Δηλαδή αν το καταλάβουμε μετά από χαρτομάντιλο, δεν δίνουμε το χέρι μας, έτσι. Το χαρτομάντιλο το συστήνουμε. Κάποιος να φτανίσει το χαρτομάντιλο και να το πετάει. Το χέρι πότε το δίνουμε να συγχαρτομάντιλο. Για να διάνουμε, για να διάστημα να μην δίνουμε το χέρι. Ξέρω κανένα δύο πολιτικούς που το κάνουν πάντα αυτό. Ξέρετε και ποιους λέω, έτσι. Δεν σου δίνουν ποτέ το χέρι. Το βάζουν στην τσέπη. Λοιπόν, μπορεί να το κάνουμε για δύο μήνες να μην θυμάσαι ποιον λέω, Άκη, έτσι. Και μέσα στα νοσοκομεία λέει να αποφεύγετε τις χειραψίες ή να προσέχετε που κάνετε χειραψίες. Τέλος πάντων, ευτυχώς που είναι η προεκλογική περίοδος. Γιατί η χειραψία πάει σύννεφο. Με τη γρίπη, με τη γρίπη που έχουμε και τα σχολεία τα οποία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Είναι... Η γρίπη τώρα είναι στην κορύφωση του επιδημικού κύματος. Οπότε είναι... Πέρσι είχαμε τόσα κλειστά σχολεία. Δεν θυμάμαι. Ή έχουμε μεγάλη έξαρση στα σχολεία φέτος? Ίσως αυτή την περίοδο να έχουμε περισσότερα κρούσματα στα σχολεία. Είναι ανάλογα και τους ιούς της γρίπης που κυκλοφορούν. Στην Ελλάδα τώρα κυκλοφορούν και οι τρεις τύποι, δηλαδή Α1 και Α3, αλλά και η Β. Η Β προσβάλλουν περισσότερο τα παιδάκια. Η Α3 προσβάλλουν περισσότερο τους ενήλικες. Οπότε... Κάθε περίοδος της γρίπης είναι λίγο διαφορετική. Είναι διαφορετικό και το εμβόλιο, ας πούμε, πόσο προστασία έχει. Για να πάμε στο Σπύρο τον... Πάμε λίγο στο Σπύρο το Φρεμεντίτη. Είναι μαζί με τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής. Να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία, εφόσον αναφερθήκαμε σε αυτά. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Πράγματι, πλάι στον ιό της γρίπης υπάρχει μια άλλου τύπου επιδημία αυτής του κλεισίματος των σχολείων. Και είναι μια επιδημία η οποία έχει προκαλέσει, θα έλεγα, ποικίλες αντιδράσεις από την πλευρά των γονιών, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά τους όταν το σχολείο κλείνει. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, της ανησυχίας των γονιών που τα παιδιά τους αρρωσταίνουν και το ένα κολλάει το άλλο. Έκανα μια πρόχειρη έρευνα
Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε αρκετούς δήμους. Στη Δράμα, για παράδειγμα, όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημοτικά και νηπιαγωγεία είναι κλειστά. 21 τουλάχιστον σχολεία είναι στη Θεσσαλονίκη κλειστά. 36 στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα επίσης κλειστά σχολεία, στην Άνδρο, στο Αργοστόλι, στο Πόρτο Χέλι, βεβαίως και στην Αττική. Και ο κύριος Ζορμπάς, ο οποίος είναι μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής, τον έχουμε εδώ για τη διπλή ιδιότητά του. Εκτός από ότι είναι μέλος του ΔΣ, είναι και πνευμονολόγος ο ίδιος και έχει ενδιαφέρον να μας πει πώς τα σχολεία κλείνουν, δηλαδή με ποιες εντολές, με ποιες διαδικασίες κλείνουν αυτά τα σχολεία και αν υπάρχει πράγματι ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα όπως περιγράψατε και λίγο πριν οι συνάδελφοι. Να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Σήμερα μίλησα με... Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μίλησα με όλους τους παιδικούς σταθμούς, καταρχάς με όλους τους διευθύντρες, τους 6 παιδικούς σταθμούς που έχουμε. Το ποσοστό που απουσιάζουν από, από τους δικούς μας παιδικούς σταθμούς, που είναι και πιο ευάλωτες οι ηλικίες, είναι γύρω στο 15%. Και από ό,τι μου είπαν οι διευθύντριες, είναι ότι πολλοί γονείς έχουν επικοινωνήσει, κρατήσαν τα παιδιά στο σπίτι. Άρα δεν είναι το 15%. Ναι. Οι διευθυντές δημοτικών γυμνασίων κλπ. Έχω επικοινωνήσει, μου λένε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Αν υπάρξει πρόβλημα, θεωρώ το πρόβλημα για να υπάρξει, θα πρέπει τουλάχιστον να λείπουν ένα 40%, 30 με 40%. Εκεί θα σκεφτούμε ο διευθυντής κατόπιν ενημέρωσης του Δημάρχου να αποφασίσει ο Δήμαρχος να κλείσει τα σχολεία. Πιθανόν τώρα τόσα πολλά σχολεία να κλείσουν αυτή την εποχή, που είναι βέβαια ο χειρότερος μήνας μέχρι τις 15-20 Φλεβάρι. Για τις ιώσεις, όπως σας είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος που είναι στο στούντιο, δεν ξέρω, ίσως με ευκολία τα κλείνουν οι δήμαρχοι τα σχολεία. Δεν ξέρω, τι να πω. Εγώ θεωρώ ίσως με κάποια μεγαλύτερη έτσι, προσοχή δεν θα κλείταν τόσο κλειστά σχολεία. Γιατί δηλαδή το 2003 με το SARS κλείσαν τα σχολεία. Εντάξει, έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε φοβηθεί λιγάκι, Δήμαρχε. Το 2003. Έχουμε φοβηθεί λιγάκι. Έχει αλήθεια... φοβηθεί ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Και για τα δύο, λίγη υπομονή, και παιδιά, και ψυχραιμία και εγρήγορση. Είπε και ο Διευθύντης Παστέρ, 20 μέρες ακόμα, 20-25 μέρες. Τα προληπτικά μέτρα να παίρνουμε μόνο στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, παντού, ούτως ώστε να προφυλαχτούμε. Τώρα ο κορονοϊός, αν... έρθει στην Ελλάδα, ελπίζω να έρθει μετά το τέλος Φλεβάρι, αν... Κύριε Ζορμπά, να μην ευχαριστούμε. Ποτέ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και πολύ και το Σπύρο το Θεμετή. Λοιπόν, πάμε, Δευτεριά, να κάνουμε έτσι μία σύνδεση. Βαγγέλη Σαμπελιώτης, καλώς τους, καλώς τους. Για να κάνουμε λίγο μία σύνδεση και με το θέμα. Θα συνδέσεις τη γρήπη με τα φορολογικά τώρα. Για κάτω να σου δω πώς θα το κάνεις. Τα φορολογικά, αυτό που θα κάνεις ήταν ωραίο. Με τα φορολογικά όχι, αλλά με την παγκόσμια οικονομία, ναι. Υπάρχει μία διευρυμένη ανησυχία στην παγκόσμια οικονομία για τις επιπτώσεις του κοροναϊού. Πλήττεται μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η οποία έχει σύνδεση με όλες τις άλλες μεγάλες οικονομίες, εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κίνα έχει παραλύσει στην επαρχία αυτή, η οποία αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ συνολικά της Κίνας. Δεν είναι αμεληταία τα μεγέθη. Το δόνο του χθες ήταν συγκρατημένα ανησυχητικό. Είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα υπάρχει επίπτωση, αλλά σίγουρα αρχίζουν να μετρούν όλο αυτό το ζήτημα. Τώρα, τι γίνεται με την τσέπη μας. Εχθές ήταν ο κύριος Σταϊκούρας εδώ. Βεβαίως. Την άλλη εβδομάδα μην με καλέσετε. Την Κυριακή θα έχω ραντεβού με ένα Κινέζο επιχειρηματία. Όχι, θα σας κρατήσουμε σε καραντίνα. Την άλλη εβδομάδα να μην καλέσουμε τον κύριο Αμπελιώτη. Θα έχει συναναστροφές με Κινέζους. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταϊκούρας εδώ. Είπε και ότι έρχονται νέες μειώσεις. Νέες φοροελαφρύνσεις. Μάλιστα. Νέες φοροελαφρύνσεις και με την εισφορά αλληλεγγύης. Είπε. Λοιπόν. Γίνεται μια μεγάλη μάχη στο παρασκήνιο. Ναι. Βολιδοσκοπούνται προθέσεις. Χτίζονται συμμαχίες για να μπορέσουμε να πετύχουμε λιγότερη λιτότητα. Όπως σας είπε χθες στη συνέντευξη και ο Υπουργός, έχουμε ενδιάμεσους σταθμούς σε αυτή τη διαδικασία. Ο πρώτος είναι στις 16 Μαρτίου, δηλαδή μέσα σε 45 μέρες πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα πρώτα δείγματα για το πώς βλέπουν και οι πιστωτές τα δικά μας τα αιτήματα, γιατί δεν είναι μια διαδικασία ούτε απλή ούτε εύκολη. Περνάνε οι εγκρίσεις των δικών μας αιτημάτων και από τα κοινοβούλια των άλλων χωρών. Και πώς θα ξετυλιχθεί όλο αυτό το κουβάρι. Στην πρώτη γραμμή είναι μια νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, όπως είπε και ο Υπουργός χθες, η οποία θα είναι σε συνάρτηση με την αναθεώρηση του συστήματος αντικειμενικών αξιών. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης. Για την εισφορά αλληλεγγύης, ορόσημο είναι ο Απρίλιος. Εκεί θα
μπορέσουμε να δούμε πώς πάνε τα έσοδα του προϋπολογισμού, αν υπάρχουν στο τραπέζι διαθέσιμα 300-400 εκατομμύρια ευρώ φέτος, για να προχωρήσουμε σε μία ακόμη ελάφρυνση. Ο ευρύτερος στόχος είναι, όταν περισσεύουν λεφτά, το 80% να χρησιμοποιείται για νέες μειώσεις φόρων, ώστε να μπορέσει να πάρει ανάσα η πραγματική οικονομία, γιατί ένα τεράστιο ποσό είναι δεσμευμένο στην υπερφορολόγηση αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, η εισφορά αλληλεγγύης είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα υποστεί μείωση. Γιατί? Ναι. Γιατί ο συντελεστής από 10 έως 20.000 ευρώ εισοδήματος δεν υπέστη καμία μείωση. Και η εισφορά αλληλεγγύης αρχίζει για εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω. Άρα, η δεύτερη φάση είναι να δείξουμε μια ελάφρυνση στα μεσαία αυτά εισοδήματα. Στη μεσαία τάξη. Στην πολύπαθη μεσαία τάξη. Ακριβώς. Γιατί οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί από 10.000 έως 20.000 εισόδημα ευνοούνται μόνο αυτοί που έχουν παιδιά. Ο άγαμος δεν έχει, ευνοείται μόνο από 8.636 ευρώ έως 10.000 όταν το εισόδημά του είναι σε αυτό το διάστημα, σε αυτό το σημείο. Εάν είναι περαιτέρω, έχει μόνο την ελάφρυνση αυτή. Αν είναι λιγότερο από 8.636, δεν έχει καμία ελάφρυνση. Ούτε μείωση, ούτε ελάφρυνση. Άρα πάμε, και είναι προφανές ότι θα δοθεί όμως για τα εισοδήματα του 20, τα οποία θα φορολογηθούν το 21. Ναι. Δηλαδή, θα δούνε την ελάφρυνση αυτή μισθωτοί και συνταξιούχοι με την παρακράτηση, αν γίνει από το 21. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ή θα δοθεί στη δήλωση που θα κάνουμε το 21. Μπορεί να υποθεί από τον Απρίλιο, αλλά δεν θα είναι άμεση. Μην σκεφτεί ο κόσμος ότι άμεσα θα το δει στη τσέπη του αυτό. Εντάξει, μπορεί όμως να εφαρμοστεί αυτό, γιατί η εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά επειδή. Πάντως, Βαγγέλη, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Καλά έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης συγχαρητήρια στον κύριο Σταϊκούρα για το 15ετές ομολογό. Καλό είναι αυτό. Ήταν μεγάλο ζήτημα. Αλλά ο κόσμος περιμένει πότε θα δει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του. Πάντως, σε αυτό να πω κάτι. Μερικές φορές μας ακούγεται λίγο εξωτικό εκδόσεις ομολόγων και ότι είναι πολύ τεχνικό. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, ναι, θα είναι πολύ δύσκολο, εντάξει, επιτυχία, εντάξει, να δούμε όπως χρήματα επίσης, στη παίζει μας. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ρώσιμο του Ιουνίου, έτσι, τότε που θα μπει στο τραπέζι και θα αποφασιστεί το αν θα μειωθούν τα πλεονάσματα. Και η μείωση των πλεονασμάτων θα φέρει, ναι, και άλλες ελαφρύνσεις στην τσέπη μας. Παιδιά, ο κόσμος την καταλαβαίνει την εξίσωση. Δεν είναι ανόητος ο κόσμος. Λέει όμως ότι εγώ, όταν θα δω το αποτύπωμα στην τσέπη μου, τότε θα σας προζήτω. Από όλα τα μέτρα. Μέχρι να το δω όταν το αποτύπωμα θα δούμε την πρώτη επένδυση, την πρώτη μπουλντόζα να βάζει μπρος. Λοιπόν, μέχρι να δω το αποτύπωμα στην τσέπη μου. Από τα μέτρα που έχουν μέχρι να βγω στην αγορά και να έχω λεφτά να ξοδέψω, Βαγγέλη μου, δεν θα λέω ζήτω. Δεν είναι λογικό αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα μέτρα όμως τα οποία έχουν πάρει σάρκα και οστά ως νόμοι. Και θα υλοποιηθούν στην πράξη, θα αρχίσουν από τις δηλώσεις που θα υποβάλουμε, που έχουν μειωθεί οι φόροι για τις εταιρείες, για τα φυσικά πρόσωπα. Έτσι. Για τους επαγγελματίες είναι πολύ μεγάλο. Για τους επαγγελματίες του χρόνου. Τους επαγγελματίες είναι από 1η-1η του 20 και θα πάει του χρόνου στις δηλώσεις. Άρα θα αρχίσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2020, του τωρινού χρόνου, και θα επεκταθεί η εμφάνιση αυτή στην πράξη της μείωσης των επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών, θα αρχίσει όμως σύντομα. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές φορές θα αρχίσουν να μειώνονται, πιστεύω, από το Μάιο. Αναδρομικά από το Γενάρη. Λοιπόν, ωραία, να σας ευχαριστήσουμε όλους πολύ. Πάμε στην. Πολύ. Και τον κύριο Αμπελιώτη, ναι, και τον κύριο Ελευθερία Τζαπάνου, και τον Γιάννη Τζαπούνη, και τον Γιάννη τον Πολίτη. Κύριε Αμπελιώτη, καταλαβαίνετε. Να ξανά το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Αναστασία την Αργυριάδου στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε μια εισβολή αυτοκινήτου σε κατάστημα. Πολύ σωστά, ήταν γύρω στις 4.30 το πρωί ένα αυτοκίνητο κλεμμένο, 5 επιβαίνοντες ήρθαν εδώ σε καφέ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έκαναν όπισθεν, από ό,τι βλέπετε μπήκανε μέσα στο μαγαζί με το αυτοκίνητο και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο και φυσικά έγιναν καπνός. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε το προσωπικό, το κατάστημα ανοίγει στις 6 το πρωί, ωστόσο ούτε κόσμος δεν υπήρχε. Έχουν καταγραφεί κινήσεις τους από κλειστό κύκλωμα. Σε λίγο περιμένουν εδώ και τη σήμανση. Δεν φορούσαν κουκούλες, δεν ήταν φανεί τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και δεν γνωρίζουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Δεν μας έχουν πει οι υπεύθυνοι το χρηματικό ποσό που έχουν αφαιρέσει. Ωστόσο, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο. Και είπαμε ότι έγινε στις 4.30 το πρωί. Mm-hmm.
Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Αργυριάδου. Γεια σου, Αναστασία μου. Καλημέρα. Και να πούμε βέβαια ότι σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ που μας μετέδωσε, σε αυτό που έχει προκύψει την τελευταία ώρα, αναφορικά με το Rose Race ακριβώς, ναι. Το οποίο, όπως μας μετέδωσε και ο Ζήσης Ομούσιος και η Αλεξία Ιτασούλη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει μπει το ερευνητικό σκάφος Rose Race στην ελληνική Υφαλοκρηπίδα. Αυτό βγαίνει και από τα αρμόδια υπουργεία που καλύπτουν οι συνάδελφοι. Δεν συνοδεύεται ωστόσο από πολεμικά πλοία, δεν έχει ποντίσει καλώδια και στρατιωτικές πηγές δηλώνουν μέχρι αυτή την ώρα. Φυσικά θα έχουμε και νεότερα σε λίγο ότι μπορεί να το πήρε ο αέρας. Υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες μπορεί στην περιοχή μας. Μπορεί να έχουμε μια αυλαβή διέλευση. Αυλαβής διέλευση. Έτσι χαρακτηρίζεται προς το παρόν. Μπορεί να το πήρε ο αέρας, παραπέμπει και σε άλλα. Ναι. Θυμόμαστε, η φράση είναι ενοχοποιημένη. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με μια μικρή πρόκληση, με τεστ αντοχών. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε μια αυλαβή διέλευση. Μακάρι. Αυτά που λένε στρατιωτικές πηγές και μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι. Εντάξει. Και αυτά σε φιλτράρισμα πάντοτε. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Γαϊτάνη. Στον κύριο Παναγιώτη Ρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Άμυνας. Καλημέρα. Και στην κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπο του κινήματος Αλλαγής. Τώρα, κύριε Γαϊτάνη, τι ενημέρωση έχετε εσείς, τι είναι αυτό με το τουρκικό πλοίο? Την ενημέρωση που έχετε όλοι, γιατί αυτή είναι, φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα. Υπάρχει μια αυλαβής διέλευση, έχουν παίξει κάποιο ρόλο από ό,τι φαίνεται καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, που να υπάρχει ανησυχία. Η ελληνική φρεγάτα είναι εκεί, συνοδεύει ενόπλες δυνάμεις, επαγρυπνούν. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα. Κύριε Ρίγα. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και μπροστά και ακούω και τον κύριο Γαϊτάνη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Είναι δικαίωμα να περάσει και μπορεί να περάσει ένα καράβι από εκεί. Από εκεί πέρα, αν επιχειρήσουν οτιδήποτε άλλο, αυτά θα τα δούμε και θα αντιμετωπιστούν την κατάλληλη στιγμή. Άρα λοιπόν, επειδή η πρόκληση μπορεί να είναι πολλές φορές και επί τούτου, εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τον τρόπο που κρατάμε όλη αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση προς το παρόν είναι σωστή. Κυρία Δημαδάμα. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια στιβαρή αντιμετώπιση, αλλά πάντα ψύχρεμη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό που ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Ενδεχομένως. Γιατί μπορεί να είναι και παγίδα, έτσι. Μπορεί να μας προκαλούν να αντιδράσουμε. Η Τουρκία έχει πάντοτε αυτή την οριακή συμπεριφορά. Ναι. Που πολλές φορές προχωρά σε ακροβασίες, για να μην πω παρανομίες, ναι. Θέλοντας να δει τι ακριβώς θα κάνει και η άλλη πλευρά. Εμείς νομίζω ότι δεν πρέπει να αντιδράσουμε αυτή τη στιγμή, ως εκεί βέβαια, έτσι, που δεν θα θιχτούν κυριαρχικά δικαιώματα ή δεν θα υπάρχει κάτι άλλο που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, στιβαρή στάση, ψύχρεμη. Εμείς επιμένουμε στη σύγκληση πολιτικών αρχηγών για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα κλιμακώνονται δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, με έναν Ερντογάν ο οποίος παίζει ένα ρόλο. Πάντως, αυτή η αυλαβής διέλευση για να υιοθετήσουμε την προσέγγιση εκτόνωσης που κάνει το Υπουργείο Άμυνας. Δεν είναι εκτόνωση, έτσι κι αλλιώς μπορεί να περάσει. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν λέω ότι λέει ψέματα. Όχι, να. Δεν λέει το ούτε που λέει ψέματα. Λέω το εξής. Επειδή από εδώ πόλεμο δεν θα κάνουμε. Προφανώς. Καταγράφουμε τα δεδομένα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τυχαίο ούτε ότι ξαφνικά βρίσκεται να το παρασέρνει ενδεχομένως ο άνεμος δύο ημέρες μετά τη συνάντηση με τον Μακρόν και τα όσα δήλωσε ο Μακρόν για την περιοχή και την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο το ότι γίνεται ανήμερα της επεδίου των Ινίων. Δεν είναι τυχαίο ότι έχετε σε σειρά, ως συνέχεια, μια σειρά προκλήσεων που αναβαθμίζονται καθημερινά και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό βαθμό και στην έντασή τους. Συνεπώς, όλο αυτό δεν είναι να λέμε άκαλα πέρασε από εδώ. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι. Έχει. Να το παρακολουθούμε. Κύριε Παυλόπουλε, η Τουρκία έχει συγκεκριμένη. Αν είναι μια σειρά. Αν ενταχθεί ως κρίκο σε μια σειρά γεγονότων. Αυτή τη στιγμή είναι ένα πλοίο το οποίο πλέει, δεν κάνει καμία κίνηση, έχει μια σταθερή πορεία. Σε μια σειρά γεγονότων πορεία. Δεν μπορούμε να μην το συμπεριλάβουμε, λοιπόν, κύριε Καϊτάνη, με την έννοια της καταγραφής. Διότι εδώ κλιμακώνεται μια. Με τη γνώση που μπορεί να συζητάμε και το καταγράφουμε. Και λέμε ότι μέχρι τώρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο εμπνέει ανησυχία ως ένα ξεχωριστό γεγονός. Με την γνώση που έχω την εμπειρία, προφανώς δεν είμαστε
ούτε αφελής οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εγώ προσεγγίζω ότι και αυτές είναι ενέργειες για είτε για να τεστάρουν είτε για οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε πάντα σε όλα αυτά? Το πρέπει σωστό. Να είμαστε αυτό το οποίο δεν θα δίνει μάλλον τη δυνατότητα στην απέναντι πλευρά να δημιουργήσει προβλήματα. Εμείς είμαστε ικανοί, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό δεν το συζητάει κανένας. Άρα λοιπόν, οποιασδήποτε άλλες ενέργειες που επιδιώκουν για να μασύρουν εμάς σε κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Η λέξη ακροβασία που χρησιμοποίησε η κυρία Δημαδάμα νομίζω ότι είναι απολύτως ενδεικτική. Τώρα, πάμε στα όσα έγιναν εχθές. Κύριε Γαϊτάνη, πώς είδατε την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το μνημόνιο? Γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η FIFA και η UEFA είναι εδώ, ένα μνημόνιο για την κάθαση του ελληνικού ποδοσφαίρου βρίσκεται σε εξέλιξη από το 18, και σας λένε, ή το είπε και ο κύριος Τσίπρας ανεβάζοντας πολύ τους τόνους εχθές της αντιπαράθεσης, ότι πώς θα χειριστείτε, ρε παιδιά, τα εθνικά θέματα, δεν στο ποδόσφαιρο, όταν κάνετε μπάχαλ. Καλά, τώρα δεν θα σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί ακραίους χαρακτηρισμούς πάντα, γιατί θέλει να μιλάει στο αριστερό του ακροατήριο. Η κοινωνία δεν τον ακολουθεί σε αυτό και φαίνεται από δεκάδες ποιοτικές μετρήσεις και ενδείξεις. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε κύριε Παυλόπουλε, είναι προφανές ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν παθογένειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τους γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, όλοι οι πολίτες που ασχολούνται με αυτό το ωραίο άθλημα. Και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει η κάθαρση που πρέπει να γίνει. Ναι. Έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν. Χωρίς παρεμβάσεις όμως που έχουν σκιές. Όχι, καμία παρέμβαση. Διότι εδώ αποκαλύπτεται ένα παρασκήνιο το οποίο, αν μη τι άλλο, γεννά ερωτηματικά. Κύριε Παυλόπουλε, ένα δευτερόλεπτο. Το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου είναι δεδομένο. Το επιβάλλει η συμμετοχή, αν θέλετε, του ελληνικού ποδοσφαίρου στις διοργανώσεις FIFA και της UEFA. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει πάντα μία διαδικασία, ένα άθλημα το οποίο θα πρέπει να διεξάγεται χωρίς σκιές και χωρίς προβλήματα. Αυτό πότε το ανακαλύψατε, χθες με το μνημόνιο ή όταν, όπως καταγγέλλεται, πειράζατε τη σύνθεση μιας επιτροπής την οποία καταγγέλνουν ακόμη και δικά σας στελέχη? Να σας απαντήσω. Ναι. Καταρχάς, είπαμε και χθες. Είπαμε και χθες, κύριε Παυλόπουλε, θα σας δώστε μου όμως το χρόνο να απαντήσω στα ερωτήματα που μου βάζει ο κύριος Παυλόπουλος. Ότι έτσι ξεκίνησε. Είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Να σας παρακαλέσουμε. Άνω τελεία. Πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε καθαρό χρόνο, γιατί φωνάζουν από το κοντρόλ, και να επιστρέψουμε να έχουμε καθαρό χρόνο όλοι να τοποθετηθείτε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε στη συζήτηση. Ναι, πάμε να δούμε τώρα. Έχετε θέσει τα ερωτήματα που θα τους απαντήσω. Για την παρέμβαση και το άλλο. Αναφορικά λοιπόν για το μνημόνιο UEFA, FIFA που μου θέσατε, χρειάζεται να γίνει μια επανεκκίνηση. Και αυτή η επανεκκίνηση μπορεί να γίνει μόνο αν έχει την ομπρέλα, αν θέλετε, του διεθνούς παράγοντα ποδοσφαίρου, ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί, αν θέλετε, και ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και με τις πρακτικές. Αυτό το τελευταίο στάδιο όμως. Η πρώτη σας ερώτηση ήταν αυτή όμως. Οπότε ξεκινώ να σας απαντώ χρονικά. Και είπε ο Πρωθυπουργός εχθές ότι το πρώτο βήμα θα είναι, αν δεν υπάρξει μόρφωση, ας πούμε, ένα έξοδο των ελληνικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά κύπελλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κύρος και τα έσοδα των ομάδων. Και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση ούτε μετά από αυτό, ίσως να συζητήσουμε και για οριστική διακοπή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, μου συζητήσατε για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Και για την παρέμβαση του Υφυπουργού. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε στο εξής. Την μεγάλη αναταραχή που προκάλεσε και φτάσαμε στο μνημόνιο, κύριε Γαϊτάνη μου. Όταν μάλιστα η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε, βλέπει ευθυντικά θέματα. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει ο Υφυπουργός να είναι πιο προσεκτικός? Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν προέκυψαν προχθές. Είπαμε ότι είναι προβλήματα δεκαετιών. Εντάξει, να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο όμως, κύριε Γαϊτάνη. Κάποιες διχαστικές πρακτικές, αυτή η ιστορία του κυρίου Αυγενάκη είναι αυτή που προκάλεσε όλον αυτόν τον αναβρασμό τις τελευταίες ημέρες. Γιατί να ασχολούμαστε με τα μεγάλα εθνικά θέματα? Έχουμε μια κοινωνία η οποία αντιδρά. Ενώ θα έπρεπε να ασχολούμαστε με άλλα βασικότερα θέματα. Το λέει και ο κ. Μητσοτάκης. Ότι ο νόμος του κ. Βασιλιάδη. Και ο κ. Πέτσας αυτό είπε. Δεν έβγαλε ποτέ τα απαιτούμενα προεδρικά διατάγματα. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα έπρεπε να έχει συγκροτηθεί ενδεχομένως από την αρχή, ότι όριζε ο νόμος.
πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Έγινε η αλλαγή των εκλογών. Εγώ σας θυμίζω ότι μέχρι τελευταία ώρα ο κύριος Ρήγας χαμογελά, αλλά του θυμίζω ότι σχεδόν με κλειστή βουλή αλλάξανε τον ποινικό κώδικα. Δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Προφανώς πέταξαν τον μπαλάκι στον επόμενο. Ξεκίνησε, ναι. Λοιπόν, άλλον, ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία. Έπρεπε να εκδοθούν τα πιστοποιητικά για να συμμετέχουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή παραιτήθηκαν δύο μέλη της Επιτροπής. Αυτά αντικαταστάθηκαν από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Από εκεί και πέρα έβγαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μία απόφαση, η οποία είναι γνωμοδότηση, ας πούμε. Έτσι, θα πάει σε τακτικό δικαστή η υπόθεση για να, για να λάβει απόφαση, όπως και μετά υπάρχει φυσικά και το δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ήταν πολιτική. Δεν έχει να κάνει με την αλλαγή της απόφασης των οργάνων που είναι έχουν το αυτοδιοίκητό τους και θα αποφασίσουν ό,τι εν πάση περιπτώσει κρίνουν. Έχει να κάνει με το γεγονός της ποινής. Και το ερώτημα είναι, θέλαμε μια εξοντωτική ποινή, και αυτό απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που να τιμωρήσει τις ομάδες εξοντωτικά, ή μια ποινή, αν διαπιστωθεί όντως το αδίκημα. Ελάτε, κύριε Ρήγα. Να υπάρχει μια τιμωρία. Δεν θα διχάσουμε. Και με αυτό τελειώνω, κύριε. Όχι, το κάνατε. Δεν θα διχάσουμε. Το κάνατε και μετά τρέξατε να μαζέψετε. Δεν θα διχάσουμε την κοινωνία. Την μπουγάδα. Πώς τώρα, πώς. Για ένα θέμα του ποδοσφαίρου, τα πραγματικά σημαντικότερα. Τότε να μην παρεμβαίνετε. Τότε να προσέχετε πολύ τους χειρισμούς σας. Διότι δημιουργούνται εντυπώσεις, οι οποίες καταγγέλλονται μετά από τα δικά σας στελέχη. Ορίστε, κύριε Ρήγα. Απαντάω γρήγορα λοιπόν σε αυτά τα οποία. Γιατί κοιτάξτε, άσπρο μαύρο, όποτε μας βολεύει λέμε άλλα. Όταν για τον νόμο του κύριου Βασιλιάδη, ο κύριος Βασιλιάδης έτσι κι αλλιώς έχει απαντήσει ολοκληρωτικά από χθες, αλλά εγώ λέω το σημείο που είπε ο κύριος Γαϊτάνης. Κοιτάξτε, αν εμείς όταν αλλάξαμε το. Όχι, μάλλον με βάση την πρόληψη του νόμου, κάναμε τις αλλαγές στη δικαιοσύνη, θυμηθείτε τι έγινε. Έτσι, ωραία. Ήταν το Μάιο. Το Μάιο παραιτήθηκε ο πρόεδρος τότε. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Μέρες, όχι μήνες. Mm-hmm. Αν εμείς πηγαίναμε να αλλάζαμε εκείνη την ώρα, φανταστείτε τι θα συνέβαινε. Μα κάνατε δεύτερο, κύριε Γαϊτάνη, φτάνει πια. Φτάνει τώρα πια το ψεύδος και την μπάλα στην εξέδρα. Το φτάνει, λοιπόν, κύριε Ρήγα. Όχι, φτάνει όχι σε εσάς, στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σας αναφέρω, με σεβασμό. Μισό λεπτό, δεν είναι προσωπικό. Φτάνει η Νέα Δημοκρατία. Το δέχομαι. Έτσι δεν είναι, δεν μιλάμε προσωπικά. Φτάνει όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Αφήστε με να τελειώσω, δεν σας διέκοψα. Άρα λοιπόν, δύο μέρες και κάνει τις αλλαγές. Ωραία, τι θέλει να κάνει τις αλλαγές αυτή την περίοδο. Γιατί δεν έρχεται στη Βουλή. Με βάση τον νόμο στην Επιτροπή Διαφάνειας να περάσει και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για να γίνουν αλλαγές. Κάνει λοιπόν, η οποία είναι επιλείψιμο. Επιλείψιμο το πώς έγιναν οι αλλαγές. Άρα τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα φαινόμενο όπου τι. Ενώ υπάρχει βία στα γήπεδα, υπάρχουν όλα αυτά, εμείς καθόμαστε και αφήνουμε και έχουμε ακόμη τον Πρωθυπουργό να λέει περί νταβατζίδες, χωρίς να λέει ονόματα. Ας μας πει, ποιοι είναι οι νταβατζίδες. Διαβάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Κύριε Γαϊτάνη, δεν σας διάκοψα. Μην μιλάτε τώρα, αφήστε να τελειώσω. Αληθεί πράγματα, κύριε. Ωραία, εντάξει, ένα λεπτό. Μα δεν έχει τοποθετική διαδήματα, κύριε Γαϊτάνη. Δεν γίνεται έτσι. Ένα λεπτό, έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεση. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω πολύ απλά. Τα πολλά συμβόλαια και οι πολλές δεσμεύσεις προς πάσα κατεύθυνση δεν μπορούσαν να τις εκτελέσει. Και τώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Και δέστε λοιπόν, εγώ τίποτα, δέστε. Εγώ σας παρατηρητή το λέω. Δέστε τις τελευταίες μέρες το τι εκδοτικά μέσα, τα οποία ανήκουν σε παράγοντες του ποδοσφαίρου, το τι λένε για την κυβέρνηση και για νομοσχέδια. Κυρία Δημαδάμα, τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε εμείς χρόνο, απλά κύριε, λέμε, σας παρακαλούμε. Γιατί... Απλά λέμε και τελειώνω. Γιατί... Εγώ θα πω και θα το κάνω και πιο... Θα βάλω και άλλο πράγμα στο τραπέζι. Ότι πρέπει να περάσουν οι ανώνυμες εταιρείες όλες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με τους ίδιους όρους. Και δεν μπορεί να λένε γιατί κατέβασαν την φορολογία το 50%. Να τους κάνει αυτή τη στιγμή. Εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Κύριε Παυλόπουλε, για είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και βλέπουμε μία προσπάθεια οτιδήποτε έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που πλήρωσε τα λάθη να ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία. Με τον κύριο Κοντονή, θυμάστε τι έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τη φορολογία στα ίδια πατήματα. Με τον νόμο Κατρούγκαλου που θα τον έσχιζε, θα τον καταργούσε στα ίδια πατήματα. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται μία άλλη αντιμετώπιση. Χρειάζεται μεταρρυθμίσει. Τι έκανε εδώ η κυβέρνηση. Άνοιξε τον ασκό του ΑΟΛ μόνη τη. Ο κύριο Ευγενάκη, μία στιγμή που τρέχουν χιλιάδες άλλα σοβαρά ζητήματα, πολλά εν πάση περιπτώσει, να μην πω χιλιάδες, αποφάσισε να κάνει αυτή την αλλαγή. Δημιούργησε όλα αυτά τα ζητήματα και επιτρέψτε μου να πω, έρχεται μετά να κάνει διευθέτηση με αλλαγή νόμου στο πόδι για ζητήματα που έχουν και συμφέροντα πίσω τους, που ανήκουν και άλλα θέματα
και να ζητήσει τι, η Βουλή να νομιμοποιήσει αυτό που έκανε. Όχι, κύριε Παυλόπουλε. Και να μας θέσει και το θέμα του διχασμού. Ποιο θέμα διχασμού? Αλλάζει νόμο ξαφνικά για δύο ομάδες και για μία υπόθεση που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν έχουμε πληστηριασμούς ανοιχτούς σε λίγους μήνες, όταν έχουμε κόκκινα δάνεια, όταν έχουμε τους συνταξιούχους στον δρόμο, τους μισθωτούς με τόσα προβλήματα. Και θα ήταν ότι έπρεπε να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και εξάντε. Θα σας παρακαλώ τώρα, κύριε Γαϊτάνη. Βρείτε τη λύση. Θα το πάρετε, το πείτε το ποτήρι, το πικρό με τέλειο. Μην μας αφοράτε. Εγώ σας απάντησα. Εγώ σας απάντησα. Σας απάντησα τι πρέπει να γίνει. Τόσα χρόνια δυστυχώς δεν το αντιμετωπίζουμε ολιστικά. Με μεταρρυθμίσεις. Κάνατε διευθέσεις, γι' αυτό και φύγαμε. Αφού πήγε, σας εξυπηρέτησε συμφέροντα. Σας ευχαριστούμε. Εξυπηρέτησε συμφέροντα. Πάρτε το είδηση. Διευθετήσεις συμφερόντων, εμείς δεν θα στηρίξουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τελευταία ενημέρωση. Μας λένε ότι φαίνεται ότι το τουρκικό πλοίο απομακρύνεται από την επιμαχή περιοχή. Το παρακολουθούμε στενά, οι πάντες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και θα δούμε στην πορεία της ημέρας περί τίνος επρόκειτο. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Χαίρετε. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με μάσκα τη Δευτέρα. Με μάσκα τη Δευτέρα, αλλά με καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Να το πάμε. Τι μάσκα θα βάλεις εσύ? Εσύ? Του Ζωρό. Του Ζωρό, ε. Εγώ δεν ξέρω, θα ψάξω να βρω μια ωραία. Φύγαμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.